Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Tires on Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Στα 16 λεπτά μετά από τις 5, Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής και σήμερα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα, είναι στο δρόμο έρχεται. Για την πρώτη ώρα. Μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Σήμερα Τρίτη, 3 του Σεπτέμβρη. Δεν τα κατάφερε η εθνική μας δυστυχώς κόντρα στην Βραζιλία. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Ψηλό σε μια σημαντική μέρα ιστορικά έτσι, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Όλοι οι Σίβεροι γεννημένοι από το Πασόκ. Τα λέτε αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Γιορτάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Σωστό. Πολύ. Η επέτειο του μπαμπά. Πολύ, πολύ γιορτάζουν από εκεί μέσα. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε η εθνική μας, φίλο αυτό είναι σκοτώσει στη Βραζιλία. 3 Σεπτεμβρίου, που να κερδίσει η Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, παίζει τώρα τελικό πλέον με τη Νέα Ζηλανδία την επόμενη Πέμπτη. Θα ασχοληθούμε φυσικά εμείς με τον Άρη, όχι με την εθνική. Το μάτς εθνικής τελείωσε. Θα καταγράψουμε όλα τα τελευταία δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά την αναζήτηση του νέου προπονητή. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είχαμε και ανακοίνωση μεταγραφή σήμερα δανεισμού, για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτή του Αμπούμπα. Είχαμε και την γνωστοποίηση αυτού του φιλικού που θα δώσει η ομάδα την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ευτυχώς όχι στο Βόλο. Αλλά, ναι, γιατί εντάξει, είναι ωραίος χρυσός ο Βόλος, αλλά δεν είμαστε πάλι για ταξίδι. Πηγαίναμε στην Πορταριά ένα διήμερο. Ένα διήμερο πάλι. Τριήμερο τώρα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Να πάμε και καιρό κιόλας. Ναι. Ναι. Θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το συγκεκριμένο ματς, και αυτό έχει να κάνει και με τις εργασίες που γίνονται στο χλωτάπτο του Βικελίδης, ώστε να είναι έτοιμος πάλι. Ο οποίος είδα κάτι φωτογραφίες, μια χαρά είναι. Ναι, βελτιώνεται, εντάξει. Και να είναι 100% έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα μας μιλήσει εδώ πέρα ο Χρήστος για την αποκάλυψη τη δικιά του. Ναι, ναι. Τη δικιά του την αποκάλυψη. Ναι, 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 πια. Για την διάδοχη κατάσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη και την ανάληψη του ΑΣ και της Προεδρίας του ΑΣ. Από τον Λευτέρη Αρβανίτη. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, ένα από τα λίγα πρόσωπα, θα το λέω όσα χρόνια περάσουν, ένα από τα λίγα πρόσωπα κοινής αποδοχής σε αυτόν τον σύλλογο. Όχι τόσο κοινής, κάποιοι δεν θέλουν τον Λευτέρη. Εντάξει, τώρα για 2-3 δεν θα μπω στη διαδικασία. Σε ενοχλεί ο Λευτέρης. Να σου πω την αλήθεια. Σε ενοχλεί. Τέλος πάντων. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε συγκεκριμένο θέμα, γιατί το θεωρώ τοξικό το όλο ζήτημα. Θα επεκταθούμε στην πραγματικότητα. Αυτόν ο οποίος έσωσε την ΚΑΕ Άρης. Έτσι. Και αυτόν ο οποίος έβαλε το κεφάλι στον τορβά για χρέη άλλων. Έτσι. Να τον ξεφωνίζει για μικροπολιτικές και οτιδήποτε άλλο. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδανική η λύση του Λευτέρη Ερβανίτη. Και επίσης, όσοι θεωρούν ότι δεν είναι η καλή λύση, να πούμε ότι είναι και η λύση την οποία επιθυμούσε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Άρα, ξεφωνίζοντας την λύση Ερβανίτη, δεν θες και τον Καρυπίδη. Ναι, γιατί είναι η λύση η οποία συζήτησαν κιόλας, μίλησαν, ναι. Δεν είναι δηλαδή καλός είναι. Και βλέπει ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίος ειδικά στο κομμάτι του γηπέδου που εμπλέκεται ο ερασιτέχνης θα είναι συνεργάσιμος μαζί του και θα μπορέσουν να κάνουν μαζί μια προσπάθεια. Επίσης ο Αρβανίτης έχει το κύρος. Αυτό ακριβώς. Και χορηγούς να φέρει στον ερασιτέχνη και χρήματα να έρθουν στον ερασιτέχνη. Και επαφές έχει με το κυβερνών κόμμα αυτή την περίοδο και όχι με την προηγούμενη πολιτική κατάσταση που είχε η προηγούμενη διοίκηση. Ένας άνθρωπος με λόγο στο Δήμο, πλέον ως δημοτικός σύμβουλος. Δημοτικός σύμβουλος είναι. Έτσι. Τέλος πάντων, έχει διάφορα πλεονεκτήματα τα οποία βέβαια πρέπει να τα κάνει και πράξη. Γιατί αν περάσει ένας χρόνος και δεν έχει κάνει τίποτα, εδώ θα είμαστε και θα πούμε Λευτέρη απέτυχες. Αλλά δεν γίνεται να τον ξεφωνίζω πριν αναλάβει αυτόν ο οποίος έσωσε την ΚΑΕ Άρης. Και μάλιστα ήρθε σε ευθεία κόντρα με ανθρώπους όπως ο Γιάννης Δαμιανίδης, που εντάξει, για ορισμένους ήταν ο καλύτερος μπασκετικός πρόεδρος όλων των εποχών. Και ο Δαμιανίδης, ναι. Ο οποίος έκανε αγωγές κατά της ΚΑΕ Άρης για να πάρει τα λεφτά και μέχρι πρότεινος έχανε τα δικαστήρια. Και ολοχάνει, δεν καταφέρει να περισσότερο. Και να σας πω και κάτι, χωρίς παρεξήγηση και χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το Γιάννη τον Ψηφίδη, ο οποίος έβαλε το κεφάλι του στον τερβά εδώ και χρόνια και κάνει κάθε μέρα μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση. Και εγώ δεν έβλεπα κανέναν τόσο καιρό να εμφανίζεται και ο να βγαίνει μπροστά Ψηφίδης για να αναλάβει τον ερασιτέχνη. Όλοι κρύβονταν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τώρα που πήγε ο Αρβανίτης και τα λοιπά. Δεν καλώς. Ο Αρβανίτης που πάλι βάζει το κεφάλι του και όλη την οικογένειά του μαζί σε μια δύσκολη κατάσταση όπως το έχει κάνει και με την ΚΑΕ πριν λίγα χρόνια, ενώ δεν εμφανιζόταν κανένα, πάλι να πέσουμε να το φάμε. Εντάξει, το έχουμε αυτό.
Να μην μας αρέσει. Ωραία, περίμενε. Να μην πάει ο Αρβανίτης. Ποιος θα πάει? Να μην πάει ο Αρβανίτης. Ο Φούφουτος. Και φεύγει ο Ψηφίδης. Ποιος θα πάει να αναλάβει τον εργαστή? Ο Φούφουτος. Μα ο... Να δω. Λίγο. Να δω υποψηφίου. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Γιατί πάντα αυτό γίνεται από συγκεκριμένους τομείς. Ο ερασιτέχνης εδώ και ένα περίπου μήνα είναι ακέφαλος. Ο μόνος λόγος που έχει κεφαλή την διοίκηση του κυρίου Ψηφίδη είναι γιατί έχει οριστεί η συγκεκριμένη διοίκηση από το Ειρηνοδικείο και άρα μέχρι τον ορισμό της επόμενης κατά κάποιο τρόπο άτυπα παραμένουν στη θέση τους. Ναι. Η θητεία τους έληξε 24 Ιουλίου. Έληξε! Και δεν βρέθηκε κανείς! Είδα πώς ασχολείστε με τον ερασιτέχνη όλοι. Εγώ απόρρισα πραγματικά. Μπορώ να σεβαστώ κάποιες απόψεις, να σου πω κάτι. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να πετύχει ο Αρβανίτης, αλλά ας πούμε να το πούν. Ας πούμε να πούν ότι θεωρούμε ότι ο Αρβανίτης δεν είναι ικανός. Εγώ βεβαίως θα βρεθούν άλλοι 10 που θα πούν ότι είναι. Να δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτό που λες. Είναι αυτός που μπαίνει μπροστά αυτή τη στιγμή. Δεν σε είναι. Συνεργασία με τον Καρυπίδη. Έτσι, σημαντικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σημαντικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα. Το έχει δίκιο ο ισχυρός άνθρωπος, πάει το όλο θέμα. Πήγε και μίλησε με τον Αβγενάκη για τον ερασιτέχνη μόνο. Μόνο για την ΠΑΕ. Καθόλου για την ΠΑΕ, κανένα θέμα δεν υπήρχε. Που, εντάξει, ο ερασιτέχνης και το κομμάτι του συγκεκριμένου του γηπέδου συνδέεται και με την ΠΑΕ, όχι, αλλά πρώτα ξεκινάει τον ΑΣ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο καθένας έχει δικαίωμα κριτικής, έτσι. Γιατί μπορεί να πει κάποιος στον Αρβανίτη, όταν ήσουν στην τότε διοίκηση. Αυτό λέγεται, να λέμε για την πραγματικότητα του Παπαδόπουλου ή του οποιοδήποτε άλλου, δεν έλεγξε την ΚΑΕ. Αυτό είναι που προσάπτουν στον Αρβανίτη περισσότερο, έτσι. Ή ότι έχει κάνει τα λάθη. Εγώ τέτοια είδους κριτική την θέλω. Φυσικά. Με συγκεκριμένα πράγματα. Με επιχειρήματα. Και επιχειρήματα. Όχι, απλά να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα όμως και να λέμε αόριστα ότι. Αυτό δεν θέλω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή καλύτερη λύση από τον Αρβανίτη δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Θα ελέγξει και την ΚΑΕ. Και αν υπάρχει, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ. Όχι. Μα, η πλάκα είναι να σου πω κάτι. Να πεις, όχι, δεν κάνει ο Αρβανίτης. Γιατί και να υπάρχει μια πρόταση. Εγώ σου λέω ότι είμαι τέτοιος, φίλε. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω εγώ. Δεν είναι καλός ο Αρβανίτης. Να το φας ακόμα δεν ξεκίνησε. Να τον φάω, ναι, πριν αρχίσει. Δεν είναι καλός. Δεν πρέπει να πω, είναι καλός ο Παπαδόπουλος. Ναι. Αυτός πάει στη θέση. Εδώ έχουμε μάθει, ξεφωνίζουν στα Facebook, δεν είναι καλός ο Αρβανίτης και δεν προτείνουμε τίποτα. Και τόσα χρόνια είναι ο Ψηφίδης. Ο Κυριάννης ήταν τόσα χρόνια. Ο Άρης μας. Γι' αυτό λοιπόν. Ο Άρης μας. Ας αναλάβει ο κύριος Αρβανίτης. Ας αναλάβουν και οι υπόλοιποι του που θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα. Δεν τους ξέρω όλους. Αρκετούς από αυτούς τους ξέρω όμως. Με πορεία και επαγγελματική σημαντική στη Θεσσαλονίκη. Όταν ο ένας είναι καθηγητής πανεπιστημίου και ο άλλος νομικός κτλ. Και δεν το πάω. Είπα έτσι δύο επιφανή επαγγέλματα, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν εμείς να τους βγάζουμε όλους άχρηστους. Και ο Αρβανίτης. Έχει δύσκολο έργο ο Αρβανίτης, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Και δεν έχει να κερδίσει και κάτι. Έχει. Το μόνο που εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να κερδίσει είναι ότι μέσα από την ανάταση του ερασιτέχνη να αναπτυχθούν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα και να αναπτυχθεί και το ποδόσφαιρο, να αναπτυχθεί και η ΚΑΕ. Προσωπικό όφελος. Το προσωπικό μόνο μέσω της ΚΑΕ είναι που να γλιτώσει το σπίτι του. Θα έχει ενδιαφέρον το δικό του. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πέρα του ποδοσφαίρου τη συνεργασία του με την ΚΑΕ πλέον. Με τον κύριο Γουλιέλμο. Ελπίζω να είναι η καλύτερη δυνατή. Έχει χάσει τα λόγια του Χριστό. Καθόλου. Έχω χάσει τα λόγια μου το 79-81 που βλέπω USA-Τουρκία. Βέβαια, φίλε. Τι έγινε. Είναι το μουντομπάσι των εκπλήξεων. Κέρδισαν οι Τουρκοί. Έχει 12 δευτερόλεπτα, βλέπεις. Ας συνδεθούμε 79-81. Όχι, γιατί να συνδεθούμε. Μπορεί να το βλέπουμε εμείς, θα τα μεταδίδουμε. Παναφορά για τους Live είναι αυτό. Ναι, live. Παναφορά για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί. Για να δούμε. Θα το χάσουνε. Τρίποντο θα βάλουνε. Το χάσαν. Το χάσαν. Πήρε όμως το επιθετικό. Τέλος, το παίρνει και τέλος. 4 δευτερόλεπτα έχει. Χασό, σέρε, θα το βάλει τώρα. Να το. Έχει το βάλε. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Το χάσε. Φάουλ. Φάουλ σε τρίποντο. Φάουλ στο τρίποντο. Σαν τον Σλούκα, αλλά αυτό θα τι βάλει και τι τρει. Τουρκηγέ. Τουρκηγέ. Τώρα Team USA δεν είναι κανονική Team USA αυτή. Okay. Έχει προποντάρα βέβαια. Ποιο είναι αυτό? Γκρέκ Πόποβιτς. Αυτό που ήταν στου Lakers. Στου Πέρς. Στου Lakers δεν ήταν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι. Ο άλλο ποιο ήταν στου Lakers που μοιάζει το όνομά του με τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς δεν ήταν ποτέ στου Lakers. Ποτέ. Τον τέτοιον λέει. Ποιον λέω εγώ. Αυτό που ήταν και στου Bulls επί Jordan, δεν λέει. Κόλλησε το όνομά μου τώρα. Το Phil Jackson λέει. Ναι, Phil Jackson. Όχι, δεν λέω αυτόν. Ποιον λες? Τι? Ο Σιζεύσκι ήταν πριν. Το Σιζεύσκι λέω. Σιζεύσκι δεν ήταν στους Lakers.
Σιζεύσκι είναι κολυγιακό. Φίλε, ένας που ήταν στους Lakers. Τι πια, να ψάχνει να δει αν είναι μέσα στο χρόνο, εντός χρονού. Βαρ. Αυτό είναι. Τι, το βαρ πρώτα ήταν στο μπάσκετ. Καλά, εννοείται αυτό. Για να δούμε. Ξανά. Όχι, λέει, τελείωσε το μάτς. Όχι. Ψάχνει να βρει αν είναι 3-2. Φάουλ. Νομίζω έχει, ότι... αφού έχει ένα δευτερόλεπτο, το βλέπω. Τόσα χρόνια στη Δία 100 μπάσκετ έκανες. Δηλαδή εδώ πέρα βοήθησε. Δεν είχαμε το ίδιο ακριβώς. Παίζει και μπάσκετ. Δεν είχαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, το σύστημα. System... Καλά, το ξέρω. Εκεί, με τη, εκεί με τη Μεντ. Είχα σαν Γιάννη και εκείνα να τα λέει όλα από το Βαν. Από τη Μεντ. Τον προπονητή αυτό που ήταν πέρσι στον Ηρακλή, πώς τον λένε. Το Βαν ήταν σαν το Βάρη στη Λαμία με τα σουβλάκια. Ή... Κάπως έτσι. Τον προπονητή, πώς τον λένε. Χιόνα, ε. Φάουλ. Και προπονητή. Που ήταν πέρσι στον Ηρακλή. Το Μέξα. Ναι, ο Μέξας. Ήταν βοηθό στη Μεντ του Μουρατίδη. Μάλιστα, παρασκευάσει Μουρατίδη, βέβαια. Βέβαια. Φάουλ. Το έχουμε δει το μεταξύ του replay 800.000 φορές. Ναι. Δεν βλέπω να τις βάζει τις βολές, να ξέρεις. Γκαραντί, τέτοιο έχει η διαφήμιση η τουρκική. Φωνάζει ο άλλος. Κάτσε κάτω, ρε! Άντε που θα φωνάξετε κιόλας! Το επικό που κάναμε εμείς πριν το είδες. Καλά. Το βλέπες. Ναι. Δηλαδή γυρίσει αυτό το παιχνίδι και χάνει την τελευταία βολή. Άντε, και εσύ γλιστρά. Τρέλα. Εσένα λέω, όχι εμένα. Α. Και εσένα λέω. Παρόλο που με λες Βρωμοκύπριο. Είσαι, είσαι. Είμαι. Βέβαια είσαι. Γιατί, τι έκανα. Μην... Κανόνισε να βγούμε Πέμπτη και να μην βγούμε Ευρώπη. Θα κοπώ από παντού. Εννοείται. Πάμε να γίνεις μεταγραφή ο τύπος του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν. Τρεις βολές κιόλας και την χάνει τη δεύτερη. Πω, ναι, αλλά αυτοί ήθελαν δύο. Το παιδάκι είναι τραγικό. Παράταση θα πάει. Θα το χάσει, θα τη χάσει και αυτή. Θα τη χάσει. Θα τη χάσει. Και το rebound. Ένα δέκατο θέλει. Θα τη χάσει και αυτή, θα τη χάσει. Τουρκικέ. Τουρκικέ, πού βρέθηκε η Τουρκικέ εκεί πέρα. Οι Έλληνες πώς βρέθηκαν. Οι Έλληνες παντού. Καταρχήν πρέπει να κάνει πίδηση εκεί. Την έβαλε. Την έβαλε. Παράταση. Παράταση. 81-81. Ναι, τι γίνεται, Τουρκικέ. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα. Ναι, είπα ξύπα. Είπα ξύπα. Είπα Τουρκία 81-81. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Η άποψή μας είναι ότι ο κύριος Αρβανίτης είναι ιδανικός αυτή τη στιγμή για τον Εραστέχνη Άρη. Ούτε λευκή επιταγή παίρνει, ούτε τίποτα. Εγώ απόρρισα με την κριτική. Μίλησα και με ένα φίλο, αλλά νομίζω ότι από αυτούς που έκαναν κριτική, η δική του κριτική ήταν τελείως τεκμηριωμένη. Υπήρχε κριτική και είχε γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Από εκεί και έπειτα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει άπαντες, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τον κύριο Αρβανίτη, από τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Και με δεδομένο ότι είναι και μία πρόταση του κυρίου Καρυπίδη για τη θέση, έτσι, δηλαδή μίλησαν μαζί και συμφώνησαν ότι μπορούν να πορευτούν από ο καθένας από τη θέση του μαζί, πρέπει να στηριχθεί. Και πρέπει να στηριχθεί από όλους μας. Και από τα μίντια και από τον κόσμο. Και από τους γονείς και από τους εφόρους του στα θυμάτα του Εραστέχνη και από όλα. Πρέπει να στηριχθεί. Αυτά σε σχέση με τον Λευτέρη Αρβανίτη. Το την Πέμπτη θα υπάρξει λογικά στο Ειρηνοδικείο θα κατατεθεί το νέο συμβούλιο και περιμένω δράσεις. Και φυσικά θα είμαστε και αυστηροί με τον Λευτέρη υπό την έννοια ότι έχουμε απαιτήσεις. Γιατί εγώ από τον Ψηφίδη απαίτηση δεν είχα. Ήξερα ότι ο Ψηφίδης είναι εκεί για να διεκπεραιώνει με κάποιο τρόπο τα κομμάτια που έπρεπε να υπάρξουν υπογραφές. Θα πω ένα ακόμα θέμα του... Μετά το break. Ναι. Μετά το break, στο οποίο θα πάμε τώρα. Πάντως, να ξέρετε, παιδιά, ότι έναν άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει μια θέση στην οποία δεν υπάρχει προσωπικό όφελος, βάζει μπελά στο κεφάλι του, έχει την επιχείρησή του, έχει την οικογένειά του, έχει τη θέση του στο Δήμο, θα μπορούσε δηλαδή να μην ασχοληθεί και να είναι απ' έξω. Μπαίνει στα δύσκολα. Και με μια απαιτητική καθημερινότητα, όπως είναι αυτή του Προέδρου του Εραστέχνη. Άρα, ας τον προσεγγίσουμε θετικά. Και φυσικά, όπως λέει και ο Χρύσανθος, με τον καιρό θα τον κρίνουμε ανάλογα με τις ενεργείες του. Θετικά ή αρνητικά. Ας, τώρα, αν κάποιοι έχουν προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο με τον Λευτέρη, ας τα λύσουν μεταξύ τους τώρα. Μην βάζουμε τώρα το προσωπικό και τις συμπάθειες μπροστά στο. Και ευτυχώς δεν ήμουν ποτέ στο μπάσκετ για να μου πούνε ότι έχω λόγω των σχέσεών με τον Λευτέρη. Ευτυχώς. Γιατί αν ήταν, ξέρεις, ο αντίστοιχος ποδοσφαιρικός. Ναι. Θα τον στηρίζετε για το. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά μου έχει δείξει ότι ξέρει
Δύσκολες ειδικά, ειδικά σε κρίση όταν βρισκόμαστε, να ανταποκρίνεται. Είναι παράγοντας καμικάζι, να το πούμε έτσι. Είναι για τις δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει. Έχει, έχει πολλά πράγματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραίο το μπάσκετ είναι, φίλε. Το μπάσκετ βλέπεις οποιοδήποτε παιχνίδι και το βλέπεις με, με ενθουσιασμό. Οι Τούρκοι κέρδιζαν 2 και 24 πριν το τέλος της παράτασης, 84-89. Έγινε σε μισό λεπτό 91-89. Τώρα είναι 91-91 και μια βουλή των Ελλήνων. Μια βουλή ολόκληρη χρειάζεται για τους Τούρκους. Μάλιστα. Βουλές. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλεις τον κύριο Γκάτζιο. Δεν τον ειδοποίησα. Αλλά τώρα που βλέπω το μπάσκετ, ένιωσα μια ανάγκη να ενημερωθώ για το τι γίνεται στο μπάσκετ. Θα βγει. Τι, με αμαλωμένοι είμαστε. Όχι, δεν είμαστε αμαλωμένοι. Τότε γιατί να μην βγει. Μόνο αμαλωμένοι δεν είμαστε. Τότε. Κάτσε τώρα, μάλλον. Ναι, ρε φίλε. Βγάλε τον κύριο Αντώνη να τα πει όλα. Να μας ενημερώσει για τα. Για τις... Χωρίς να χτυπάς τα... κάθε φορά δώσε τα λίγο, δώσε λίγο το χαλί. Όχι, όχι. Δώσε λίγο το χαλί. Στο θέμα λοιπόν με τον Εραστέχνη, νομίζω ότι δώσαμε όλο το ρεπορτάζ. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Στο θέμα του μπάσκετ θα δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα σας αναφέραμε ότι ωραία, τα... ωραία έρχεται ο ένας παίκτης πίσω από τον άλλον, αλλά ακόμα 5 παίκτες κάνουμε προπόνηση. Και πλέον 28 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική και τη δεύτερη Ηρακλής Άρης και έχει και ένα Άρης Ηρακλής στο κύπελο. Τι γίνεται? Με ποιον θα παίξεις? Με μένα? Κάνα δύο τρίποτα θα βάλω βέβαια. Με άνεση κιόλας θα βάζω τα δύο τρίποτα. Από εκεί και πέρα μάλλον χρειάζονται περισσότερα. Στο ποδόσφαιρο και τυπικό πλέον του ΜΠΑ ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης και επομένως αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στην, στην ομάδα, στο χώρο του κέντρου. Καλός ποδοσφαιριστής με βάση το βιογραφικό του. Σε διακόπτουμε. Το ζητούμενο είναι να είναι καλός ποδοσφαιριστής και μέσα στο γήπεδο. Πάμε, να, πάμε να συνδεθούμε με την, πώς είναι, με την Guangzhou Arena, ναι. Και, τον, και τον απεσταλμένο μας τον Αντώνη τον Γκάτζιο στο ΗΠΑ Τουρκία. Εκεί είσαι. Πολύ κοντά δεν ακούγουμε για να είμαι στην Κίνα. Αντώνη, πολύ ησυχία. Λέων τεχνολογία υπάρχει. Σε μπούθ σε βάλαν, αδελφέ μου, τι έγινε? Έχω μπει σε ειδικό μπούθ για να βγω στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό. Ωραία. Κινέζικο. Δεν ακούγεται τίποτα εδώ. Κινέζικο. Κινέζικο εννοείται. Να μου λες, τώρα εσείς οι μπασκετικοί όλη μέρα βλέπετε μπάσκετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βέβαια. Τι άλλο? Ναι. Εννοείται, φυσικά. Από τις 10.30 το πρωί που είναι το πρώτο μάτς μέχρι τις 5.30 που τελειώνουν κανονικά τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία περνάτε δηλαδή. Παγκόσμιο κύπελο είναι. Υπάρχει ποδοσφαιρικό που δεν βλέπει Μουντιάλ. Σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό. Καλώς. Οπότε. Και με αυτό που πάει να γίνει εδώ στο Τουρκία Αμερική, πάμε να πάθουμε ένα μικρό εγκεφαλικό ως Έλληνες βέβαια, άμα κερδίσει η Τουρκία. Αλλά... Γιατί? Γιατί, εξήγησε μας λίγο. Γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται στη δεύτερη φάση. Εμείς σταυρώνουμε με τον όμιλο της Αμερικής και της Τουρκίας. Και αν κερδίσει η, Αμερική, η Τουρκία την Αμερική, πάει με μία νίκη στο, στο δεύτερο όμιλο. Η Αμερική με 0, η Βραζιλία με έναν που μας κέρδισε σήμερα και η Ελλάδα με 0. Οπότε είμαστε, είναι, μετά θα γίνει πανηγύρι. Οπότε είναι διπλό το κακό δηλαδή. Ναι, ναι, άμα κερδίσει και η Τουρκία σήμερα είμαστε δύσκολα. Μάλιστα. Α, είδες. Άρα... ενός κακού, μοίρια έπονται. Ναι, ναι. Σε αυτά τα τουρνουά δεν πρέπει να λαμβάνετε τίποτα δεδομένο. Είναι τουρνουά μίας χρήσης, ειδικά έτσι όπως κάνα φέτος το μπάσκετ με 32 ομάδες μέσα σε 16 ημέρες παιχνίδια. Όλοι μπορεί να πάθουν τη ζημιά. Σήμερα γίναν πάρα πολλές εκπλήξεις. Βλέπουμε τι πάει να πάθει η Αμερική, είδαμε τι πάθαμε κι εμείς. Απ' την άλλη, γιατί δεν τους κερδίζουν αυτούς τους Αμερικάνους, έτσι όπως είναι? Η Αμερική, η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν πατάει τόσο καλά. Εντάξει, δεν έχει και τους πρωτοκλασσάτους παίκτες της, αλλά τώρα άμα παίζεις σε ένα παιχνίδι την πρόκριση, είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, ναι. Άμα είναι λίγο συγκεντρωμένη και σήμερα το πήραν και αυτοί λίγο αψήφιστα το μάτσο, όπως φαίνεται. Όταν πατούν γκάζι φαίνεται ότι μπορούν να... Τέλος πάντων, είναι ένα πόντο πίσω και έχει 15 δευτερόλεπτα, οπότε θέλουν ένα καλάθι για να... Εντάξει, πριν είδες, τι κάνουν, βάλαν καλάθι και ο τύπος τράβηξε τη στεφάνη. Ρε αγόρι μου. Ναι, ναι, ναι. Συναγωνίζεται με τον Βραζιλιάνο. Ποιος είναι με τον Βραζιλιάνο που έκανε το φάουλ στον Σλούκα, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και απ' την άλλη ο Σλούκας... Ήταν θεία δίκη όμως. Ναι. Να τα λέμε όλα. Ήταν θεία δίκη. Δεν την αξίζαμε την νίκη σήμερα, έτσι όπως παίξαμε. Παράταση τα πηγαίναμε.
Ναι. Ναι. Και στην παράταση, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Το χάσα, κέρδισαν οι Τούρκοι. Να και το κλέψιμο. Άλλο κεφάλι. Μάλιστα. Με εμάς τι γίνεται, κανένα κλέψουμε, θα κάνουμε στο μπασκετάρι. Κανένα lay-up, να βάλουμε κανένα καλάθι, τίποτα. Αυτό θα το δούμε στις 26 του μηνός που ξεκινάει η Basket League. Oh. Εκεί θα φανεί. Μένουν 23 μέρες. Το ότι θα κατέβει, το θεωρώ βέβαιο. Το θέμα είναι με τι ομάδα θα κατέβει. Ναι. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή, να σου πει. Να κατέβει. Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Δηλαδή, όλα εδώ ήμουν διακοπές και τα λοιπά, 10-15 μέρες διαβάζω. Έρχεται ο Πετσάρσκι, έρχεται ο άλλος ο Σέρβος, παίκτης του Άριο Σέρβος. Από ποια ομάδα, την Παρτιζάν, από πού είναι ο. Ναι, από την Παρτιζάν, ο Κάκης. Έρχεται σήμερα, διαβάζω άλλος παίκτης. Προχθές διάβαζα έναν άλλον παίκτη. Καμιά 5-6 Αμερικανούς έχω δει, έρχονται όλοι αυτοί, έρχονται. Λέω εντάξει, μια χαρά ομαδάρα έχουμε. Όπως έλεγε και ο Κλεωμένης προχθές, δεύτερη θα βγούμε. Απ' την άλλη, βλέπω ο Μποχωρίδης δεν προπονείται. Μία ανακοίνωση ότι λύθηκε το μπαν του φούφου του, δεν υπάρχει. Τι γίνεται ακριβώς? Αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία είναι να προλάβει ο Άρης έγκαιρα να τελειώσει την υπόθεση των μπαν. Μια υπόθεση που τον ταλαιπωρεί εδώ και τόσο καιρό. Φτάσαμε στο αμήν πλέον, με τις μέρες παίζει η ομάδα, με τις μέρες επαναλαμβάνω για να μπορέσει να κατεβάσει μια κανονική ομάδα στο πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Να μπορέσει δηλαδή 26 του μηνός να παρατάξει ένα ρόστερ με ξένους κτλ. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι επιλογή καν να μπει ο Άρης στο πρωτάθλημα με το σκεπτικό, έχοντας μάλιστα και 3 τοπικά ντέρμπι συνεχόμενα σε 8 μέρες στην αρχή, που έχει τη σημασία του και αυτό φυσικά. Να ξεκινήσει με ομάδα Ελλήνων ή πιτσιρικάδων κτλ. Και στη συνέχεια να σταδιακά να έρθουν οι ξένοι κτλ. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται στις υποθέσεις των μπαν. Αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι πάρα πολύ με το σταγονόμετρο για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια διαδικασία, την έχουμε περιγράψει, τα έχουμε πει και παλιότερα στο ραδιόφωνο, τα γράφουμε και στο Λαμπαουτάρης καθημερινά σχεδόν. Έχουμε γίνει και λίγο κουραστικοί, γιατί μερικές φορές γράφουμε, πολλές φορές μάλλον γράφουμε τα ίδια πράγματα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν κατανοητά, πιστεύω. Ο Τούρκος έχασε και τις δυο βολές από το αντιαθλητικό. Ναι. Για μας θέλει, μάλλον μας θέλει, δεν ξέρω, θα δούμε. Μάλιστα. Παρένθεση, βέβαια και να χάσει η Τουρκία, μετά θα παρακαλάμε να κερδίσει τους Βραζιλιάνους, έτσι. Ναι, να και να κερδίσουμε εμείς την Τουρκία. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Επιστρέφοντας στα του Άρη, το θέμα είναι πότε, γιατί πλέον παίζουμε με τις μέρες, όπως γίνεται κατανοητό. Ναι. Έφτασε Τρίτη, αν φύγει και αυτή η εβδομάδα και δεν λυθούν τα μπαν, μετά η ομάδα στριμώχνεται πάρα πολύ. Χρονικά πρέπει να κλείσει ξένους. Έχει κλείσει τώρα και περιμένουν να λυθεί το μπαν. Αυτή τη στιγμή ο παίκτης που είναι, βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα και αύριο αν χρειαστεί να παίξει θα παίξει, είναι ο Σέρβος ο Γκάγκιτς. Ναι. Άλλος παίκτης δεν υπάρχει. Ναι. Μέχρι τώρα ο Άρης είχε κάποιες συμφωνίες προφορικές, είναι αλήθεια ότι και προχωρημένες συζητήσεις και με κάποιες προφορικές συμφωνίες με κάποιους Αμερικανούς, όμως υπό το καθεστώς των μπαν ποιος Αμερικανός θα πάρει την πραμάτια του και θα έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου, ενώ αν δεν ξέρει από τα 100 ότι θα παίξει, ότι θα έρθει το letter of clearance, ότι θα υπογράψει συμβόλαιο, ότι θα βγάλει δελτίο, τα πάντα κανονικά. Είναι, αυτή η εκκρεμότητα τα φρενάρει όλα. Αυτό τώρα με το μπαν, προφορικές τώρα συμφωνίες, μπορεί να υπάρξουν προφορικές συμφωνίες με κάποιους παίκτες, όμως μας έδειξε η πρόσφατη ιστορία ότι αν βρεθεί κάτι καλύτερο στο δρόμο κάποιου παίκτη, λογικά θα το προτιμήσει. Κάτι που συνέβη και με τον Durant Scott, με τον οποίο άρχισε και φτάσει πάρα πολύ κοντά. Του ήρθε μια πρόταση πάνω από 100.000 δολάρια από τον ουρανό, από τη γαλλική σωλή και υπέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα. Αυτό με τον μπαν είναι τόσο απλό να λυθεί. Δηλαδή, συμφωνώ, στέλνω τους φακέλους στη FIBA και την άλλη μέρα είμαι ξεμπανιαρισμένος. Όχι. Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Επειδή εγώ έτυχε να είμαι μέλος του Άρη όταν λύθηκαν τα προηγούμενα μπαν το 2014, υπάρχει μια διαδικασία η οποία εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το ιδανικό σενάριο είναι να σταλούν όλοι οι φάκελοι με όλες τις υπογραφές των παικτών και των 8 και να επικοινωνήσει η FIBA με όλους τους πιστωτές, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, αυτό κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, τους τηλεφωνεί και τους ρωτάει τυπικά αν είναι όλα καλά. Να πούν όλοι ναι, είναι όλα καλά, και μέσα σε λίγες μέρες, τώρα ακριβώς δεν ξέρω πόσο αυτό θα πάρει στη FIBA να το κάνει, να στείλει το OK, δηλαδή το χαρτί με το οποίο ελευθερώνει τον Άρη και
βγάζει τα μπαν και η ομάδα μπορεί να κάνει ελεύθερα μεταγραφές. Έχασαν τώρα, και τις τέσσερις βολές οι Τούρκοι και έχουν κερδίσει οι Αμερικάνοι φάλους στα 2 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, εντάξει, ο Ερντογάν θα τους απελάσει. Αυτούς εδώ. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, και έγιναν 2 φάουλ. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Ναι, το διαδικαστικό του θέματος δεν είναι απλό. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποια διαφωνία κάποιου παίκτη, ο οποίος, γιατί υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, ο οποίος πήρε κάποιες δόσεις στην αρχή και μετά σταμάτησε να πληρώνεται. Και υπάρξει κάποια διαφωνία αυτού του παίκτη, μετά θα χρειαστεί ίσως να μεσολαβήσει η FIBA, κάτι το οποίο επίσης είναι χρονοβόρο. Ναι. Γιατί εκεί μπλέκεται και η ΕΟΚ μετά. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και η FIBA μεσολαβεί ώστε να δώσει τη λύση, τη Σολομόντια λύση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή ουσιαστικά επιδικάζει όλο το ποσό αλλά σε βάθος χρόνου, κάτι που είχε γίνει το 2014 με το Miles, εκεί μπαίνει εγκύτρια η Ομοσπονδία κάθε χώρας για να τηρηθεί ο διακανονισμός. Τώρα η ΟΚ το 2014 τον είχε παιδέψει πολύ τον Άρη για να το δεχτεί και να στείλει τα συγκεκριμένα χαρτιά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει φέτος, γιατί άμα μπουν και γραφειοκρατικά στη μέση, 3 Σεπτεμβρίου είμαστε, πιστεύω όλοι καταλαβαίνουν το ζόρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το χρονικό. Μάλιστα. Τι να πεις, να περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Την είδηση για τον Λευτέρη Αρβανίτη, πώς τη βλέπεις εσύ? Περίμενε, πριν πάμε στον Λευτέρη Αρβανίτη. Ναι. Μποχωρίδης, νομίζω ότι ο μάνατζέρ του με τις τοποθετήσεις του στο γέλο χθες περισσότερο τον Άρη βοήθησε. Αυτή την αίσθηση. Ναι, η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, φαίνεται ότι υπάρχει λάθος από την πλευρά του μάνατζερ του παίκτη, λάθος χειρισμός της υπόθεσης και μάλιστα πιστεύω από την αρχή. Τι εννοώ, να το εξηγήσουμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, ότι από τη στιγμή που εξασφάλισε στις 16 Ιουλίου την ελευθερία του Μποχωρίδης, θα έπρεπε ίσως να καταβάλει το buy-out ώστε να είναι ελεύθερος να ψάξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του ή στο τέλος, αν δεν γινόταν κάτι, τον Άρη με νέους όρους. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν καταβλήθηκε αυτό το ποσό, ίσως αυτό έγινε γιατί ο παίκτης είχε πάρει απόφαση ότι θα μείνει στον Άρη και το ήθελε κιόλας ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι το ήθελε ο Μποχωρίδης, ήθελε να μείνει στην ομάδα, εκτός αν του ερχόταν κάποια πολύ καλή πρόταση και γι' αυτό ήθελε να έχει την εναλλακτική ανοιχτή, ας το πούμε έτσι. Δεν προχώρησε στην κατάθεση και βλέποντας τις ομάδες μάλιστα, ανοίγω παρένθεση, να κλείνουν τα ρόστερ τους σιγά σιγά, τις ελληνικές, δεν κατέθεσε τον buyout και το πράγμα προχωρούσε έτσι. Τρεις μέρες μετά την ημερομηνία όμως, που, την τελική ημερομηνία που είχε δικαίωμα να το κάνει, ήρθε η πρόταση του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του Αθηναίου και άλλαξαν τα δεδομένα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ξέρω βέβαια τι στάση θα ακολουθήσει η ΚΑΕ Άρης, η οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επίσημα επί του θέματος, γιατί αν δεν δώσει το παρόν και σήμερα στην προπόνηση ο αρχηγός της ομάδας, θα είναι η τρίτη διαδοχική μέρα που δεν προπονείται. Και από εκεί και πέρα ο Άρης, από τη στιγμή που ο παίκτης, όπως το ομολόγησε και ο μάνατζερ του, δεσμεύεται με συμβόλαιο, μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και στην ουσία απειλεί ότι κοιτάξτε να δείτε, 30 μέρες μπορώ να μείνω απλήρωτος. Στην 31η θα τρως προσφυγή στο κεφάλι. Αυτό ναι, καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, αυτό άφησε να εννοηθεί ο μάνατζερ του χθες, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε, όπως το είπατε και εσύ νωρίτερα, παιδιά, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο επιθετικός. Καλό για τον Άρη. Καλό για τον Άρη, νόσα. Ναι, ίσως εναντίον του Άρη και ούτε να πει τόσο ομά ότι εγώ έδωσα την εντολή να μην προπονείται ο Λευτέρης και τα, να μην κατεβαίνει στις προπονήσεις κτλ. Γιατί για να κάνεις μια αποχή πρέπει να πιαστείς από κάπου. Αυτό τώρα είναι άγνωστο ακόμα, κανείς δεν ξέρει το πραγματικό πλαίσιο των οφειλών, τι συμβαίνει κτλ. Να φέρουμε ένα παράδειγμα με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί πέρσι κάνανε από εκεί, ενώ ήταν απλήρωτοι ουσιαστικά ένα μήνα, ενάμιση. Mm-hmm. Ήταν ενάμιση μήνα και πηγαίναν προς τους δύο και κάνανε από εκεί. Ενάμιση μάλλον μήνα, ούτε καν δύο. Αλλά το προέβλεπε το συμβόλαιό τους αυτό. Mm-hmm. Το συμβόλαιό τους προέβλεπε ότι μπορούν να απέχουν από τις ή να κάνουν καταγγελία ή να απέχουν από τις υποχρεώσεις της ομάδας εφόσον στο μήνα πάνω δεν πληρωθούν. Mm. Εντάξει, τώρα είναι υπερβολή αυτό μεταξύ μας, να είσαι για ένα μήνα πλήρωτος και να κάνεις αποχή, ειδικά τη σήμερον ημέρα. Μια με το γράφει όμως. Από τη στιγμή που το δέχεται η ομάδα και από τη στιγμή που έχουν το δικαίωμα, και από τη στιγμή που μιλάμε για ξένους παίκτες, θα το κάνουν. Εντάξει, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη.
Τώρα τι κατάληξη μπορεί να έχει συγκεκριμένη. Η εμπειρία εμένα μου έχει δείξει ότι σε αυτές τις φάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, σχεδόν πάντα επέρχεται διαζύγιο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί και ο παίκτης φαίνεται ότι δεν θέλει να μείνει στην ομάδα και η ομάδα δεν ξέρω κατά πόσο θέλει, ειδικά άμα αποκτήσει το δικαίωμα να πάρει ξένους, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει στην ομάδα ένα παίκτη που δεν θέλει να είναι σε αυτήν. Mm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα παρελκόμενα, όπως ίσως τώρα θα χάνει σούτ και θα γίνεται μια χαμός, δυσφορία του κόσμου προς τον παίκτη κτλ. Δικαιολογημένη, υπάρχουν... κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, φυσικά, νομίζω ότι ο μάνατζερ του. Κατάσταση... Κοίταξε, ο Λευτέρης ναι. ο Μποχωρής δεν έχει πει το παραμικρό το παιδί μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω ότι ο μάνατζερ του πιο πολύ τώρα έχει εκθέσει απίστευτο το παιδί. Δηλαδή, ένα παιδί που μάλιστα επέστρεψε στον Άρη, έδειξε καλή θέληση πέρσι. Όντως τα οφειλόμενα τα ρύθμισε αρκετές φορές. Έδειξε ναι, υπομονή. Ναι, έχει κόψει και οφειλόμενα. Ναι, έγινε και αυτό με τον ΠΑΟΚ και τελικά δεν πήγε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Παρόλο που ο κύριος Λότσος ήθελε να τον πάει στον ΠΑΟΚ, και εγώ ο Αγλαός τώρα σωστή. Κατάλαβα ότι είναι και ο μάνατζερ του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν το ήξερα, συγχωρέστε με. Ναι. Δεν είμαι τόσο καλό στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Παρόλα αυτά, όλα αυτά με αυτά που είπε χθες ο Λότσος θα έσβησε. Τα σβήσε όλα. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα από εκεί και πέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα θα φανεί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει σύριαλ αυτή η υπόθεση. Τώρα και οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, στο αφήνουν το πράγμα να τραβηχτεί λίγο στα άκρα. Όταν ο παίκτης συνεχίζει την αποχή, όταν ο Άρης ακόμα δεν τοποθετείται επί του θέματος. Νομίζω ότι περιμένει αυτό που είπα, Αντώνη. Νομίζω αυτό που περιμένει. Περιμένοντας ίσως και κάποια πράγματα, ναι. Περιμένοντας και κάποια πράγματα, γιατί τουλάχιστον αν στο ξεκίνημα. Ή αν φανεί ότι θα αργήσουν να έρθουν οι παίκτες, οι καινούργοι, οι ξένοι κτλ. Ίσως δεν ξέρω κατά πόσο τον Άρη τον παίρνει να χάσει και τον Μποχωρίδη με το ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι ένα πέπλο μυστηρίου την καλύπτει αυτή την υπόθεση. Πάντως είπα εγώ, η εμπειρία μου λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν, βέβαια. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Μπορεί ξαφνικά να υπάρξει μια συνάντηση, να υπάρξει ένα ραντεβού και να ρυθμιστούν όλα και ο παίκτης να συνεχίσει κανονικά. Οπότε καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι σε τέτοιες περιπτώσεις και να μην κάνουμε και ακριβείς σε εισαγωγικά προβλέψεις. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είμαστε στο ίδιο σημείο. Με 8 είναι τα μπαν, έτσι. 8 είναι τα μπαν, στην ουσία είναι 7. Αλλά υπάρχουν, όχι, και ούτε καν 7. Μπορεί να είναι και πιο λίγα. Υπάρχουν υπογραφές, βέβαια. Ήταν επιλογή του Άρη να τα στείλει όλα μαζί. Ναι. Και όχι κάποια τα οποία έχει ήδη τελειωμένα, ρυθμισμένα με υπογραφές. Να τα στείλει πρώτα αυτά και μετά τα υπόλοιπα. Ήταν τακτική του ιδιοκτήτη αυτή. Προφανώς θα έχει μιλήσει. Εικάζω με κάποιον στη FIBA, δικηγόρο, ναι, να μην θα το πει, στείλει τα όλα μαζί να το λύσουμε. Ίσως, ναι, ίσως για να. Δεν ξέρω τώρα και για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά εδώ που φτάσει το πράγμα τώρα δεν είναι θέμα επικοινωνιακό. Ναι. Πιστεύω ότι. Ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα και πρέπει να δούμε κιόλας ποιοι παίκτες, αν υπάρχουν παίκτες που θα δημιουργήσουν πρόβλημα, είπαμε. Αν σταλούν όλες οι υπογραφές μαζί, πιστεύω ότι ο Άρης έστω και οριακά θα προλάβει. Και ξένους να φέρει και να τους κλείσει μάλλον και να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη και να παραταχθεί κανονικά στις επίσημες υποχρεώσεις του. Αν υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα, είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω κάποιας διαφωνίας, πιστωτή κτλ., εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Οι Αμερικάνοι μετά την απίστευτη αυτοκτονία της Τουρκίας κέρδισαν 93-92. Οι Τούρκοι κατάφεραν, κερδίζοντας με έναν πόντο, έχοντας αντιαθλητικό φάουλ, να χάσουν 4 βολές στη σειρά και να δεχτούν και 2 βολές στα 2 δευτερόλεπτα και να ιτηθούν. Νομίζω ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τον Βραζιλιάνο που προσπάθησε να μας στείλει στην παράταση. Αλλά έχασε τη μία βολή ο Σλούκας. Τώρα λοιπόν αν η Τουρκία... Και προκλητικός ο προπονητής των Βραζιλιάνων, τον διάβαζε λόγω του. Λέει ότι ένας 40χρονος λέει, κέρδισε λέει, τον MVP του NBA. Στον Άλεξ Γκαρσία αναφέρονταν. Όχι μόνο, και στον... Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα που έπαιξαν σήμερα στον Αντετοκούμπο ήταν για σεμινάριο, έτσι. Ο Πετρούβιτς έκανε τρομερό κουτσάρισμα. Γιατί είναι προκλητικός, επειδή είπε την αλήθεια. Ένας 40χρονος κέρδισε τον MVP του NBA. Την αλήθεια είπε. Τέτοιο εγκλωβισμό το Αντετοκούμπο μόνο οι Toronto Raptors σε κάποιους από τους τελικούς κατάφεραν να κάνουν. Καμιά άλλη ομάδα. Πώς να μην εγκλωβιστείς όταν όλοι οι υπόλοιποι σούταραν σαν τον Παπαδόπουλο. Είναι φυσιολογικό. Αν ήμουν εγώ θα είχαμε κερδίσει τώρα. Είμαι καλός στο να παίρνω την μπάλα και να πηγαίνω προς τα μέσα, αλλά το μακρινό σου δεν το έχω. Εγώ έχω μόνο με το. Είμαι διεισδυτικός. Διεισδυτικός. Πολύ ωραία.
Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Αυτά, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Γκάτζιο, το οποίο το έχει το ρεπορτάζ του Άρη και σου δίνει μια ακρίβεια. Γιατί πολύ ωραία έχουμε φέρει καμιά δεκαπενταριά παίχτες μέχρι στιγμής, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει έρθει κανένας επί της ουσίας. Μπορούμε να ονειροβατούμε, μπορούμε να λέμε πράγματα, αλλά η ουσία είναι μπορούμε να παίρνουμε κλικ για διάφορους παίκτες, αλλά αν δεν αρθούν τα μπαν, δεν ξέρουμε ποιους ακριβώς παίκτες θα παίξει. Έχεις φέρει το Μιλόσεβιτς η ομάδα. Εντάξει, αλλά είναι και ο μοναδικός που έχει ανακοινώσει. Αυτός είναι από την Ελλάδα, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Και ο Σακελαρίου σήμερα διαβάζω ότι τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, τον Σακελαρίου. Αυτός που υποτίθεται ήταν κλεισμένος και αυτός. Δεν το ξεχάσαμε τον Σακελαρίου να το ρωτήσουμε τον Αντώνη, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα του Μποχωρίδη. Ο Σακελαρίου. Θα δούμε. Για Μπούμπα είπες. Θα πούμε μετά το break. Γιατί το όχι, break. Όχι, έχουμε τρία λεπτά. Πες για Μπούμπα. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Αμπούμπα. Ο Αμπούμπα. Λοιπόν. Ο 29χρονος Γάλλος μέσος, τον είδαμε και στις φωτογραφίες. Χθες το βράδυ έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο παίχτης. Βρέθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ, αφού είχε περάσει από εξετάσεις. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του για ένα χρόνο. Με οψιόν για τον Άρη ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει. Πολλά, αλλά αν φτάσει στο σημείο να το θες, όλα είναι συζητήσιμα. Και του Ρόζ ήταν 500. Ναι, και το πήγες. Και τον πήρες 200. Έβαλε και ο Ρόζ το χεράκι του. Κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση και δεν θα πω κάτι περισσότερο. Λοιπόν. Και πλέον μπαίνει γι' αυτό στις προπονήσεις. Νομίζω το βοηθάει και αυτόν η διακοπή. Για να έχει λίγο χρόνο να μπει στο κλίμα της ομάδας. Και σταδιακά να δούμε, φυσικά θα το δει και ο νέος προπονητής, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και αν μπορεί σταδιακά να πάρει και φανέλα βασικού. Ο συγκεκριμένος, την δεδομένη χρονική στιγμή και με την κατάσταση που είναι το κέντρο του Άρη, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά θα το κρίνει καλύτερα ο άνθρωπος που θα έρθει. Γιατί τι έχει το κέντρο? Για να αναλάβει την ομάδα. Τι έχει το κέντρο, θα βγάλει το Σάσα έξω, τι. Μα τι για. Αφού είναι οχτάριο μάτι, για πάλι τα ίδια θα λέμε. Θα βάλει το Σάσα στο 8. Όχι, ο Σάσα είναι εξάρι. Όλοι εσείς οι άμπαλοι που το λέτε οχτάρι, είστε άμπαλοι. Όλοι. Ο Σάσα είναι εξάρι. Τρέχει πιο πολύ από όλους. Κόβει και δημιουργεί. Έχετε μάθει σε εξάρια καρμανιόλες. Δεν έχετε ιδέα από μπάλα. Όλοι εσείς που το λέτε οκτάρι. Εξάρινο. Δεν θα απαντήσω. Εξάρινο Σάσα, εξάρι καθαρό. Δεν θα απαντήσω. Break. Δεν θα απαντήσω. Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήσαν Θοτσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση. Στην ρύθμιση του ήχου ανοίγουμε και τις γραμμές. Σε λίγο, να πούμε πρώτα το εξής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά φέτος που η ομάδα έχει αξιολογότατο ρόστερ. Αν δεν έχει το τρίτο καλύτερο ρόστερ, δηλαδή αν δεν είναι καλύτερο το ρόστερ από τη ΑΕΚ, σίγουρα έχει το τέταρτο καλύτερο ρόστερ και το τέταρτο πιο ακριβό ρόστερ στην κατηγορία ο Άρης. Ναι. Έχει κάποιες συγκεκριμένες ελλείψεις, όχι όμως όσον αφορά το βασικό του σχήμα. Έχει ελλείψεις όσον αφορά το πόσο γεμάτο πρέπει να είναι αυτό το ρόστερ στη θέση παραδείγματος χάρη του αριστερού μπακ. Που πλέον, δεν ξέρω αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ο Μενέντεθ, εμένα δεν μου αρέσει ας πούμε, αλλά θα έχει το Μενέντεθ. Ναι, δεν έχει τρίτο έμπειρο τερματοφύλακα όπως είχε πέρσι ας πούμε τον Καντιμίρη, έχει τον Τζιλιγκύρη τρίτο τερματοφύλακα. Ναι, δεν έχει δεύτερο έμπειρο τερματοφύλακα, έχει τον Έμαν πίσω από τον Κουέστα, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει οκτάρια που λέει και ο Νίκος, γιατί πίσω από τον Ματίγια έχει τον Ντουάρτε, πλέον μαζί με αυτόν τον Μπα έχει και εξάρια. Και δεν είναι μόνο ο Σάσα εξάρι, είναι και ο Μπάσα εξάρι. Αν θεωρείτε ότι το να λέμε έχει ή δεν έχει είναι ανάλογα με το αν μας αρέσουν ή όχι, ναι, εκεί θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Θα μπορούμε να πούμε δεν έχει φορ, δεν έχει χαφ, δεν έχει στόπερ, δεν έχει. Είναι άλλο αυτό και άλλο δεν έχει καλούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε φορά που προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα σε μια θέση, δεν πρέπει να κάνουμε ανάκατα μια ήδη υπάρχουσα θέση. Τον Σάσα τον πήρες για το εξάρι γιατί είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει για 6, όχι για τα χαρακτηριστικά που έχει για 8. Και δεν μπορεί κάθε φορά που χάνουμε να δεικνύουμε θέμα στο εξάρι ή στο οκτάρι ή στο δωδεκάρι ή στο δεκαπεντάρι. Και κάθε φορά που κερδίζουμε να τους αποθεώνουμε.
Αν έχεις πρόβλημα στο 8, βγάζεις έξω τον Ματίγια και βάζεις τον Ντουάρτε, που είναι το άλλο σου οκτάρι. Αν έχεις θέμα στα εξτρέμ, βγάζεις έξω τον Φετσβατζίδη και βάζεις τον Μανσίνη. Αν έχεις το 10, βγάζεις έξω τον Τιγκινί ή τον Ντόνσο, ποιος παίζει στο 10, και βάζεις τον Μαρτίνες. Αν έχεις το αριστερό εξτρέμ, βγάζεις έξω τον Λάρσον και βάζεις τον Γκάμα. Δεν γίνεται να παίρνεις τον Φετσβατζίδη να το βάζεις πίσω από τα χαφ. Να παίρνεις τον Τιγκινί να το βάζεις στη θέση του Ιντέγιο στο φορ. Να παίρνεις το εξάρι να το κάνεις οκτάρι και να αλλάζεις μετά να βάζεις ένα άλλο εξάρι. Δεν γίνεται να βάλεις το Σόουζα ή το Βέλεθ χαφ και μετά να ψάχνεις να διαταράξεις και τα στόπερ σου. Θα πρέπει να έχεις 8 με 9 παίκτες σταθερούς και να κάνεις μια-δυο αλχημίες και μια-δυο αλλαγές σε θέσεις. Στον Άρη έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί όλοι στον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι το FIFA, αν είναι το PlayStation, αλλά έχουμε γίνει όλοι προπονητές. Βάλε αυτόν, πάρε εκείνον, βάλε εκείνον από εκεί, ανέβασε αυτόν από εκεί, θα βάλεις αυτόν από εδώ. Δεν είναι εξάρι, λέει ο Σάσα, μου λέει ο Νίκος. Ποιος το λέει ότι δεν είναι. Είπα εγώ ότι δεν είναι εξάρι. Ναι, ρε φίλε. Όχι. Είπα ότι μπορεί να παίξει και στο 8. Και γιατί να παίξει το 8 το εξάρι. Τον πήρες για το 6, γιατί να το βάλεις το 8. Δηλαδή με την ίδια λογική, ας παίξει το 10. Γιατί πρέπει ένας παίκτης να αλλάζει θέσεις και εκεί που έχεις πρόβλημα σε μία θέση. Ναι, ναι. Παροδικά, ναι. Γιατί ο Ματίγια σου θυμίζω ότι γύρω έκανε το δεύτερο γύρο πέρσι. Βεβαίως. Μα και εγώ για να δημιουργήσω θέση, ναι, ναι, και πρόβλημα και σε μια άλλη θέση. Στο 8 δεν έχω το πρόβλημα. Ο Ματίγια δεν είχε κακή απόδοση. Βεβαίως. Ωραία, γιατί να αλλάξω το Σάσα από το 6. Γιατί ο Ντουάρτε αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ωραία. Και θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Γιατί να. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχει σταθερέ το ποδόσφαιρο. Τι κάτι διαφορετικό. Και θα χαλάσω μια άλλη θέση. Σου παγώ μόνιμα να το κάνει. Θα χαλάσω τη θέση μου στο 6. Δηλαδή τώρα που αρχίζει παίρνει παιχνίδια ο Σάσα. Έχει παίξει 2 μάτ, 3, 4. Δηλαδή τώρα που παίζει παιχνίδια ο Σάσα, θα τον δοκιμάσω και στο 8. Και την επόμενη φορά, δηλαδή, άμα είναι μέτριο στο 8 ο Σάσα, τον ξαναγυρίζω στο 6. Και άμα είναι μέτριο στο 6, τον πάω στο 10. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Βάλτε στο 6, βάλτε στο 8. Δεν είναι καθαρό 6 με 6, δεν είναι καθαρό με 8. Με ποια λογική αποφασίζουμε εμείς ποιο είναι το εξάρι, ποιο είναι το οκτάρι, ποιο είναι το δεκάρι, ποιο είναι το εξτρέμ. Γνώμες δεν λέμε, ρε φίλε. Όχι, φίλε, δεν είναι γνώμη το ποδόσφαιρο. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι γνώμη. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι γνώμη. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Δεν γίνεται με βάση αυτό όμως εμείς που κάνουμε εκπομπή και έχουμε και μια υπευθυνότητα απέναντι στον κόσμο. Βεβαίως. Να διαμορφώνουμε λοιπόν μια τέτοια λογική στον κόσμο. Είπα τη γνώμη μου. Εντάξει, ωραία. Νομή, υπάρχει, βεβαίως. Θα πούμε τι είναι πιο σωστό, τι είναι λιγότερο σωστό, τι είναι περισσότερο λάθος. Σύμφωνα με την άποψή σου. Τι είναι λιγότερο λάθος. Ναι, σου λέω λοιπόν ότι για μένα είναι λάθος να το κάνουμε αυτό. Είναι λάθος να αλλάζουμε θέσεις εμείς στους, ναι, ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο να ασκήσεις κριτική και να πεις τα χάλια ο Ματίγια προχθές. Mm-hmm. Σεβαστό. Mm-hmm. Και είναι άλλο να λες πάρτε τον Σάσα από το. Που γίνεται. Γίνεται αυτό. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά το έχουμε ξεφτυλίσει στον Άρη. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέμε απλά τη γνώμη μας. Λέμε τη γνώμη μας για τα πάντα. Τους βαφτίζουμε εξάρια, οχτάρια, δεκάρια, εξτρέμ, τέτοιο κτλ. Και έτσι διαμορφώνεται και μια κατάσταση στο ανάποδο αποτέλεσμα στον κόσμο. Επιβαρυντική για την ομάδα. Παίξε με δύο εξάρια τότε. Να το πάμε με τη δικιά σου λογική. Όπως να παίζαμε με δύο οκτάρια. Παίξε με δύο εξάρια. Γιατί με δύο εξάρια. Το έκανε στη Β' Εθνική με το Σπανό και ίσως. Στη Β' Εθνική. Και ήταν πολύ πετυχημένο. Στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική. Πολύ πετυχημένο δεν το λες. Ήταν τόσο άσχημο το επίπεδο των άλλων. Που γι' αυτό κέρδιζες. Πολύ πετυχημένο. Όποιος και αν έρθει θα τα βρει. Για τον Σάσα τα είπαμε. Για τον Μπα τα είπαμε. Με τον Μπάσα. Δηλαδή έχεις τρία χάβρες η Καρυπίδη. Το Σάσα, τον Μπα και τον Μπάσα. Ναι. Πάμε στους φίλους ακροτές τώρα. Μπάσα ένα χρόνο. Περισσότερο αν έχει δείξει κάτι είναι το 6 που εντάξει, και εκεί είναι με τις μέρες του. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Γιατί δεν είναι ένα καλό ο στόπερ. Εξαιρετικός. Και στα χαφ κόβει όλη την ώρα, δεν προλαβαίνει. Γεια σου, Κλεωμένη. Έλα, Χρήστον, και Νίκο. Τι έγινε, ρε Κλεωμένη, πού είναι οι παίκτες του μπάσκετ, πότε θα έρθουνε. Σήμερα έμαθα, συμφώνησε κι ένας ακόμα. Ναι. Χαμοζήνητη. Συμφώνησε ακόμα, δεν έχουν συμφωνήσει αυτοί που είναι να. Πώς να ξεμπαναριστούμε, Κλεωμένη. 20 παίκτες θα έχουν, πώς έχουν συμφωνήσει πια, τι γίνεται. Έχουν συμφωνήσει και οι παιχταράδες κιόλας άκουσα. Παιχταράδες κιόλας είναι. Οι δύο, ενημερωτικά, οι δύο από αυτούς που γράφτηκε ότι συμφώνησαν είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Γκάγκετ είναι κλεισμένο, δεν είναι. Ναι, ξαναλέω. Οι δύο αυτοί που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ πριν, ναι, 15 μέρες γράφτηκε ότι συμφώνησαν με τον Άρη. Σας διακόπτω και τους δύο. Μόλις τώρα, δευτερόλεπτα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χάμζα Γιουνές. Προχωράμε. Τα είπαμε αυτά από το Σάββατο. Ναι.
την Κυριακή. Τώρα ούτε κρύο μας έκανε ούτε ζέστη, έτσι. Ξέρεις, Χρήσανθη και Νίκο, μιλάω πάρα πολύ τακτικά με τον Μπάμπη που κάνει εκπομπή το πρωί. Το Πατμανίδη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και έγινα μάντης κακών. Δεν ήθελα βέβαια να γίνω μάντης κακών, γιατί πήγα να με κοντράρουν στο μπάσκετ μερικοί. Ναι. Εμείς που μεγαλώσαμε με τον Γκάλι και με τον Γιαννάκη, μου μιλάνε για μπάσκετ. Αυτοί που το πιο ποιοτικό παίκτη που έχουν δει μερικοί είναι το Τζόχλα. Είπα εγώ, τους είπα, ότι ο Αντετοκούνμπο είναι καλός παίκτης. Αλλά πρέπει να φάει πολλά καρβέλια για να γίνει ηγέτης. Αυτό τους είπα. Αυτοί νόμιζαν ότι άντε έχεις τον Αντετοκούνμπο και θαλονίζεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ο Βαρεχάο παίζει 200 χρόνια στο NBA. Είναι παλιός. Και τον κλείνουν και τον κάνουν. Έχεις και τον Καλάθη. Μεγάλος playmaker, λέει ο Καλάθης. Καλός playmaker είναι. Αλλά πώς πας να κάνεις τώρα 10 φορές backdoor, 10 φορές. Ποιον είδες να κάνει backdoor, ρε. Στατουάρι, κλειωμένη στατουάρι. Τελείωσε εθνική πέμπτη με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, στατουάρι. Λοιπόν, στεναχωρέθηκα λίγο. Πάμε στα δικά μας. Ναι. Περιμένω τον προπονητή που 1000% θα είναι ξένος, γιατί την ψάχνουν από ό,τι βλέπω Καρυπίδης με τον Χαριστέα. Ναι. Πιστεύω στην καλύτερη επιλογή, γιατί όπως είπε και ο Χρήσανθος, το υλικό του Άρη είναι το τρίτο υλικό και μπορεί ο Άρης να κάνει πρωταθλητισμό με αυτό το ρόστερ, αρκεί να ξεπερδέψουν τα πράγματα και να μην γίνεται μπάχαλο η ομάδα, να παίζει ο καθένας στη θέση του από ό,τι ακούω, ναι. Να μην μπερδευόμαστε. Γιατί μέχρι τώρα στη θέση τους παίζουν όλοι. Ναι, εγώ τον προπονητή ακριβώς. Που τρελαίνομαι τον έχει τον είπα, ναι. Από τους ξένους τους προπονητές, σας είπα ότι λατρεύω τον Μανώλο Χιμένεθ, τον θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να τον δω στον Άρη, δεν ξέρω τι κασέ έχει, πρέπει να είναι υψηλό το κασέ του, αλλά θα ήθελα όχι υπέρβαση σε παίκτες, το υλικό είναι πάρα πολύ καλό, ούτε μεταγραφές χρειαζόταν το καλοκαίρι να γίνουν, με το υλικό το περσινό και μια-δυο άμα κάμναμε, και θα ήθελα από τον Καρυπίδη να κάνει υπέρβαση στο θέμα προπονητή. Και μακάρι να ερχόταν ο Χιμένες στον Άρη και να έμενε κάποια χρόνια. Γιατί οι Έλληνες είναι αναλώσιμοι. Δεν υπάρχει. Οι Έλληνες προπονητές είναι για τις ομάδες που είναι από την 7η θέση και κάτω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κλειμένη, να σε καλά. Ο επόμενος φίλος, καλησπέρα. Εγώ λέω ότι ο προπονητής δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας, ξένος, Γερμανός, Σουηδός ή Τούρκος, είναι να είναι καλός προπονητής και να μπορεί να συνεννοείται με τους ποδοσφαιριστές του. Αυτό είναι το βασικό. Χαίρετε. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και στους δύο, Χρήσανθο και Νίκο. Χρήσανθε, έχω ένα παράπονο από σένα. Δεν πειράζει. Χθες σου είπα, έχεις τη δύναμη του τέτοιου. Να πω κάτι και να κλείσω και με κλείνεις. Χωρίς το πω. Πότε. Έτσι έκανες. Χθες. Με κλείσες. Καλά σε έκανα. Αν και δεν το θυμάμαι, καλά σε έκανα, αλλά νομίζω ότι ο Νίκος έκλεισε. Επειδή δεν συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ με τον Νίκο. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι ο Νίκος έκλεισε. Λοιπόν, ο Νίκος δεν με κλείνει γιατί ακούει το παιδί. Τι είστε, πιο χαμηλό προφίλ. Και όμως αυτός είπε πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, άστα τώρα, ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, Χρήσανθέ μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί να είσαι πολλά χρόνια στην ομάδα. Στην ομάδα δεν είμαι. Στην ομάδα δεν είμαι. Στην ομάδα, να είσαι στην ομάδα από κοντά. Α, ναι. Να έχεις κάνει ρεπορτάζ, να έχεις κάνει εκείνο το άλλο, έχεις άλλα θέματα, το σέβομαι. Εκτιμώ τη δουλειά σου και όλα αυτά. Αλλά. Και όλο είναι δουλειά. Αλλά θεωρώ προσωπική μου άποψη, έτσι. Προσωπική μου άποψη. Κάνε τι θα έλεγες, τη δική μου. Ναι, την προσωπική μου άποψη καταθέτω. Δεν θεωρώ ότι σε πολλά έχεις δίκιο. Εντάξει. Δηλαδή σε αυτά που είπες τώρα προηγουμένως. Ναι. Όταν ξελέει ο Νίκος, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει κάποιος εξάρι. Ναι. Δηλαδή στο κέντρο είναι. Πες μου δηλαδή τη δουλειά του Ματίγια και του Σάσα. Ναι. Δηλαδή, εξήγησε μου σε παρακαλώ. Λες ότι ο Ματίγια, λέγαμε ότι δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Ναι. Κανονικά θα θέλαμε να μαρκάρει, έτσι δεν είναι. Ένα παίκτη σαν οχτάρι θέλουμε να μαρκάρει. Σωστά. Να τρέχει και να έχει όλα τα κοινά για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ποιος είπε ότι δεν μαρκάρει ο Ματίγια? Εγώ το λέω. Πώς το λες εσύ? Όπως και πέρσι δεν είναι πέρσι, ο παίκτης που να γύρω, μαρκάρει. Δεν μάρκαρε. Συγγνώμη ρε αγόρι μου όμορφο, δεν χρήσανθε, σε παρακαλώ. Δεν είναι ο παίκτης που μαρκάρει όπως πρέπει να μαρκάρει ένα οχτάρι. Λες εσύ, εγώ λέω ότι μαρκάρει. Εγώ λέω την άποψή μου, αυτό που βλέπω. Και έχω παίξει μπάλα. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν μαρκάρει αυτό που πρέπει να μαρκάρει. Το έχω παίξει μπάλα, γιατί μου το λες? Έχεις παίξει τη Super League? Θα σου πω για ποιο έχεις παίξει επίπεδο γιατί τέτοιο. Όταν έχεις παίξει σε ένα γήπεδο 11x11 και έχεις παίξει σε ένα αλφα επίπεδο, γνωρίζεις και πέντε πράγματα. Ναι. Το ότι από εκεί και πέρα, εγώ δεν το παίζω δίμον,
Αλλά επειδή ο χώρος μου ήταν αμυντικό χάφρο, ο δικός μου, εγώ μιλάω για μένα, πολλές φορές ο προπονητής μου έλεγε να παίξω και το οχτάρι, το εξάρι και το έπαιζα πολύ σωστά. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο. Στο κέντρο είμαι. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Νομίζεις. Εσύ νομίζεις. Εντάξει, εγώ την άποψή μου λέω. Είναι. Συγγνώμη, Χρυσάντε, την άποψή μου λέω. Γι' αυτό χρησιμοποίησα γιατί το ρήμα. Να πω κάτι. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το ρήμα νομίζεις. Νομίζεις. Γιατί αυτό η άποψή σου είναι αυτό που πιστεύεις και νομίζεις. Ένα λεπτό να πω κάτι. Το είπες. Σε αυτό που λες για το Φετβατζίδη, έχεις απόλυτο δίκιο. Η θέση του δεν μπορεί να προσδώσει στο δεκάρι. Είναι στα πλάγια. Συμφωνώ μαζί σου. Για μένα το σφάλμα, ας πούμε, για το Βόλο που κάνουμε ολόκληρη συζήτηση, ο Βόλος, τη μόνη ομάδα που θα κερδίσει από τις μεγάλες, είναι εμάς. Όλοι θα περάσουμε το Βόλο. Εμείς χάσαμε. Έτσι. Εμείς είμαστε 5 βαθμούς πίσω, ενώ θα πρέπει να ήμασταν 6 βαθμούς. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χάσαμε 5 βαθμούς που αυτούς τους βαθμούς οι άλλοι θα τους πάρουν, εμείς θα τους χάσουμε. Παρόλα αυτά έχει play-off φέτος. Μπες αγωρίνα μου, στην εξάδα. Χρήσανθέ μου, ξέρεις, σε εκτιμάω. Ασχέτως αν υπάρχει μια άποψη διαφορετική σε κάποια θέματα. Ναι. Εάν εγώ φτάσω στο play-off ο πρώτος να έχει, ας πούμε, παράδειγμα, λέω 50 και εγώ να έχω 28, δεν με βοηθάει. Τον πρώτο κυνηγάς. Φίλε, δεν λέω τον πρώτο. Το δεύτερο. Το τρίτο. Τον τρίτο, τον τέταρτο και τον τέταρτο και τον πέμπτο. Είναι, ρε, φιλαρά, αν θες να βγεις Ευρώπη, Ευρώπη θες να βγεις, συγγνώμη, πιο πρώτο. Μπερδευόμαστε. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είπατε προηγουμένως κάτι, ότι έχουμε ένα υλικό πάρα πολύ καλό και συμφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Είδε στην ΑΕΚ ότι έκανε δύο παιχνίδια πολύ χάλια και έκανε και δύο παιχνίδια πολύ τέλεια. Mm-hmm. Με μια αλλαγή προπονητού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι ποδοσφαιριστές ανεβάζουν και κατεβάζουν τους προπονητές. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Είπε κάτι πάρα πολύ σωστό στην πρώτη τελευταία του συνέντευξη ο πρώην προπονητής μας. Ότι το ποδόσφαιρο, λέει, είναι έχοντας ένα άγριο ζώο δίπλα σου που το μεγαλώνεις από μικρό, αλλά δεν ξέρεις πότε θα σε φάει. Για τον κόσμο το είπε αυτό. Για τον κόσμο το είπε. Αλλά θεωρώ όμως, εγώ όμως να σου πω κάτι, φίλε μου, το είπε για τον κοσμονικό μου, αλλά είναι για τους ποδοσφαιριστές. Είπε κάτι, οι ποδοσφαιριστές σε ανεβάζουν και σε κατεφέρουν τον καλύτερο προπονητή. Αν δεν παίξουν οι ποδοσφαιριστές, αυτό ναι, πρέπει ναι, να βγάλουν. Αυτό όμως είναι τελείως δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα. Άμπραβο. Δεν μπορείς να διώξεις 23 ποδοσφαιριστές, θα διώξεις έναν. Έτσι πάει. Να χαρώ το φίλο μου. Λοιπόν, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σου. Χρήστα, δεν ξέρεις, αγαπώ, σε εκτιμώ. Και τον Νίκο, λοιπόν, η διαφωνία είναι τον, για να υπάρχει τον ο διάλογος. Τον Νίκο λίγο παραπάνω τον εκτιμάς. Όχι, όχι, όχι. Ο Νίκος είναι πιο. Να σου πω κάτι, ο Νίκος είναι πιο. Πιο μικρό σε ηλικία είναι. Όταν γίνει σαν και εμένα, τα ίδια θα λέει. Χρήσανθε, βρε αγόρι μου, μ' αρέσει. Έχει ωραίο. Ο διάλογος είναι το ωραίο πράγμα. Να μπορούμε έτσι να. Σωστά, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Σωστά. Δεν είναι κακό αυτό. Άντε, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, πολλά να είσαι καλά, φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ό,τι και να λες. Μπράβο. Πάντα έχει δίκιο εσύ. Στον επόμενο. Μπα! Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Άμα συμφωνείς. Εγώ σου δίνω το ελεύθερο για οποιαδήποτε κίνηση ή πράξη. Να ξέρεις. Εγώ φταίω. Η πιο σημαντική. Τον ανέβαζε τα μηχανάκια και τον έκανες βόλτα. Εσύ φταίς. Η πιο σημαντική είδηση σήμερα είναι. Ο Μπα. Όχι. Ο Γιουνές. Ούτε. Ο. Ποια είναι, έλα, έλα, έλα. Η ίδρυση του Πασόκ. Τώρα θα πάω στο κουπάνι μας. Λοιπόν. Ποια είναι. Ο Αρβανίτης. Σωστό. Η πιο σημαντική είδηση της ημέρας είναι ο Αρβανίτης. Και όποιος κατάλαβε την αλλαγή στον αριστέχνη, την κατάλαβε. Εγώ θα πω μόνο ότι για να κάνεις ένα γήπεδο πρέπει να συνενέσει ο ερασιτέχνης, γιατί το γήπεδο είναι του ερασιτέχνη. Ναι, και αυτός. Άρα η πιο σημαντική κίνηση είναι του Αρβανίτη. Ακόμα και πιο σημαντική και οποιοδήποτε προπονητή και να έρθει και οποιοδήποτε παίκτη έρθει και φύγει. Όχι, είναι σημαντική αυτή η αλλαγή σελίδας. Γιατί επίπεδο αλλάζεις. Και γιατί μπαίνει ο Αρβανίτης. Δεν μπαίνει οποιοδήποτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπαίνει ένα φερέφωνο απλά για να υπογράψει. Μπαίνει ο Αρβανίτης. Ακριβώς. Αποκτάει άλλο κύρος. Έτσι. Ο ερασιτέχνης, αυτός που θέλει να κάνει το γήπεδο,
θα περάσει δια Πειρά και Σιδήρου, έτσι. Οπότε είναι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας. Άρα, μπράβο. Τώρα, Νίκο μου, αν εμείς πρέπει να αλλάζουμε ανά μάτς το εξάρια με τα οχτάρια, τι να το κάνω. Τρεις μας να παίζαμε, τον Ηλιόπουλο θα τον κερδίζαμε. Και τον οποιονδήποτε άλλον από αυτούς από εκεί πέρα. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Η μπάλα είναι ένα παιχνίδι που δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Τι να κάνουμε. Σήμερα στο μπάσκετ την Εθνική έχασε γιατί κέρδισε ο καλύτερος. Ο καλύτερος μέσα, ο καλύτερος σαν αξιολόγηση ρόστερ, ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε. Μάλιστα. Μέσα στο γήπεδο. Όταν οι άλλοι του Βόλου πέφτανε 3 και 4 πάνω στην μπάλα και εμείς το παίζαμε υπεράνω και ότι είμαστε καλύτεροι παίκτες, δεν κερδίζεις πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Η ζωή προχωράει. Η ζωή προχωράει με τα εξαρροκτάρια σου τώρα. Αυτά εδώ, αυτά που μου λες και εμένα τηλεφωνικά και με εκνευρίζεις. Ναι, ναι. Λες και στον αδερφό μου τώρα. Μάλιστα. Να βάλουμε εξάρια αυτά. Όχι, θα βάλουμε αυτούς που είναι να παίξουν να κερδίσουν. Και άμα θέλω να βάλω, να κερδίσω και με το Σάσα Σεντερφόρ. Δεν με ενδιαφέρει το πού θα παίξει ο καθένας. Με ενδιαφέρει να κερδίζω. Μπαίνεις μέσα για να παίξεις και κερδίσεις. Τι θα πει παίζω εξάρι, τι θα πει παίζω οκτάρι, τι θα πει παίζω δεκάρι. Τώρα εσύ προσεγγίζεις το ποδόσφαιρο σαν το FIFA. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, στο μάτς της Σαββάτου, επειδή ήταν όλοι στη θέση τους, έπρεπε να κερδίσουμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Τότε. Άρα συμφωνείς μαζί μου δηλαδή. Τι εννοείς. Εσύ είπες να βάλουμε το Σάσα Φόρ και να κερδίσουμε. Μα έχεις πει, εισαγωγικά πρίξε παιδί μου τώρα. Ναι. Δηλαδή, όλα είναι υποκειμενικά, Στέλιο μου. Όλους μας, όλοι μας έχουμε τη γνώμη μας. Δεν είπα εγώ όχι ρε φίλε, αλλά αυτό το πράγμα έχει παραπάει με το, στο ποδόσφαιρο. Πλέον όλοι ξέρουμε τα συστήματα και όλοι ξέρουν τις θέσεις και αυτά εδώ. Δεν χρειάζεται ρε φίλε αυτό. Θέληση χρειάζεται. Θες να κερδίσεις, ναι, θα κερδίσεις. Μόνο θέληση, Στέλιο. Είναι πολλά πράγματα το ποδόσφαιρο και το ξέρεις καλύτερα από μένα τώρα. Δεν είναι. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή, όταν είχαμε τη θέληση με τη Μόλτεν, πήγαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Αλλά το 50% ήταν και παραπάνω ήταν η θέληση. Φυσικά ήταν η θέληση. Και ότι ήσουν με το μαχαίρι στα δόντια. Άρα μπράβο. Ενώ προχθές είσαι χάσει το μαχαίρι. Προχθές το Βόλο είσαι χάσει το μαχαίρι. Ωραίος τίτλος αυτός. Ωραίος τίτλος αυτός για κείμενο. Και ποιος? Προχθές το Βόλο είχε ξεχάσει το μαχαίρι. Καλό. Ναι ρε φίλε. Καλό. Καλό. Θα αρχίσει να ζητάω πνευματικά δικαιώματα. Τι έγινε με τον Πάνε. Τι έγινε με τον Πάνε. Τίποτα ακόμα. Τον Πάνε. Τον Πάνε. Όχι. Τον Πάνε που στο διέτρο είναι. Με τον Μπαν, για παμ. Ναι. Πάμε για ακόμα μία μέρα. Εντάξει, σε 20 μέρες, φίλε, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που είπε και ο Αντώνης ο Γκάτζιος. Πριν θα κατέβεις, το θέμα είναι με τι ομάδα θα κατέβεις. Τσάλε, τι μα σου παίζεις. Βγήκε λίγο έξω ένα τηλεφώνημα. Αλλά νομίζω ότι στο 4 μπορεί να τα απεξέλθει. Άρα, μπράβο. Σε ένα χαμηλό σχήμα. Χαμηλό, ένα βαρύ, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά. Δεν βλέπω. Να φοράει και αυτά τα γυαλιά, τα γυαλιά του Edgar Davids που έχει και φοράει. James Worthy. Worthy, άφημα, James Worthy, μια χαρά έτοιμος θα είναι. Με και μου τα βλέπει όλα μεγάλα και το βλέπει Βαρέλη έτσι. Θα τον έχουμε μόνο στην άμυνα. Στην άμυνα θα τον έχουμε και στην επίθεση το βάζουμε να βαράει από μακριά. Έχει σουτ. Η αλήθεια είναι ότι έχει σουτ. Θα παίζει, όπως λέγαμε εμείς οι παλιοί, θα παίζει κολόνα. Κολονάς. Κολονάς. Κολονάτος. Κολονάτος. Άλιστα. Ωραία κολονάτε. Έλα, έχουμε φιλικό με τον Βόλο. Προπονητικού χαρακτήρα, Παρασκευή, 6 ώρα. Με την πραγματική ομάδα του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Με την πραγματική ομάδα του Βόλου. Α, δεν είναι η νίκη Βόλου πραγματική, ο Ολυμπιακός είναι. Ο Ολυμπιακός και η νίκη. Εντάξει, και οι δύο αυτές είναι. Αυτή είναι, άρα έχασα την ημιτασιόν εσύ τώρα, από το πυροτέχνημα. Μάλιστα. Ο Ηρακλής μας λέγεται τώρα. Αρικλής. Κοίτα να σου πω κάτι, δεν είναι, πέρα την πλάκα τώρα, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, σκέψου δηλαδή να γινόταν ας πούμε σε σένα αυτό. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν θα το πέτρεπω ποτέ. Έπαιξα 4 χρόνια, ναι. 2 γάμα και 2 βήτα. Έμεινες καθαρός. Για να μην γίνει αυτό. Εγώ αν ήμουνα,
τελευταία κατηγορία, από εκεί ξεκίνησα ξανά με το όνομά σου κανονικά και ανέβα. Τώρα και τι έγινε, να έχει μια κατηγορία. Απλά ο κόσμος του Ηρακλή είναι δέσμιος μιας κατάστασης συγκεκριμένης που παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Ρε φίλε, είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει. Δεν έχει αφήσει νομό και αφημί γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, να υπάρχει λίγο αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις εκεί πέρα. Και λίγο και μπαριλίκι. Που κάποιοι λέγανε γιατί η Καρυπίδη δεν είναι στην ομάδα να φύγεις, να λάβουν αυτοί. Ε. Αυτό τελείωσε τώρα. Ε. Όχι, φίλα, μην ξεχνάμε. Τι να ξεχνάμε, δεν να ξεχνάμε. Για πες λίγο, επειδή δεν άκουσα και τελευταίος για το θέμα προπονητή, τι έχουμε. Ακόμα τίποτα νεότερο. Στο ίδιο που περιμένουμε, έχεις ρίξει όλο το βάρος στην ξένη αγορά και ψάχνεις. Χθες ρώτησα τον Χρύσανθο για έναν προπονητή, τον οποίο εγώ θα ήθελα, και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό. Ρωτάω και εσένα τώρα. Δεν μου το λες το όνομα. Βλάντα Νίβιτς. Βλάντα, ναι. Ναι. Δεν νομίζω να έρθει. Έχει ψηλό κασέμα. Θα έχει θεματάκια στο Ισραήλ αυτό με τους παίχτες του. Έχουμε πολύ καλό ενδιάμεσο, κρίκο. Καλά, αυτός είναι νομίζω ο άνθρωπος που θα στείλουμε για να πάει και να το πει. Έλα εδώ. Έχουμε πολύ καλό ενδιάμεσο κρίκο. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, 24 ώρες το 24ωρο θα ήταν μαζί. 1000%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μετακόμιζε δίπλα του και θα βλέπανε τένις όλη την ώρα. Ό,τι υπήρξε τένις στον τόπλο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω κιόλας. Ναι. Δεν το νομίζω. Θα σ' άρεσε όμως, εγώ άλλο ρώτησα. Θα μου άρεσε. Άκου να σου πω, άκου. Σαν ΠΕΚ θα ταιριάζει με το υλικό μας. Πολύ σημαντικό για αυτό σαν περίπτωση. Βλέπεις λοιπόν πόσες παραμέτρους έχει το ποδόσφαιρο. Είτε μιλάμε για προπονητή, είτε μιλάμε για παίχτη. Εντάξει, φίλε, εμείς θέλουμε να πάρουμε έναν προπονητή που να ταιριάζει με το υλικό μας. Δεν παίρνουμε έναν προπονητή για να κάνει ομάδα την αρχή μόνο σου. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Υπάρχει και η άλλη πλευρά όμως, πρόσεξε. Τους βρει, δεν θα τον βρούνε. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που σου λέω. Αυτή είναι μια επιλογή που μπορείς να κάνεις. Η άλλη επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι να φέρεις έναν προπονητή ο οποίος μακροπρόθεσμα θα φτιάξει κάτι δικό του. Μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα είναι να φτιάξει κάτι δικό του, αλλά. Προσπαθώντας να σώσει. Να σώσει. Είναι πολύ άσχημο έτσι όπως το λέω. Τι να σώσει, δεν ξέρω τι έχουν την κίνηση. Ναι, να σώσει. Είναι άσχημη λέξη, το παίρνω πίσω και λέω. Προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστεί και την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Για τον Άρη είναι μονότομος η έξοδος στην Ευρώπη. Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο, Χριστέλιο τώρα. Σα φέρνω στον αυτονόητο. Δεν υπάρχει τώρα. Ο Άρης είναι μονότομος. Μίνιμουμ πέμπτη θέση. Αυτό που θα αναλάβει την ομάδα θα μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα και τα δύο αυτό που λε. Πρέπει να έχει πολύ γερό στο μάχη και να έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και για να το διαχωρίζουμε, ο προσωπικότητα όχι ως όνομα, ως παρουσία μέσα στα αποδυτήρια. Ακριβώς, ρε φίλε. Έτσι. Να μπαίνει μέσα και να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία. Να λέει κάτι και να γίνεται. Και πρόσεξε και να εμπνέει και τους παίχτες. Βέβαια, για να εμπνεύσει τον παίχτη, πρέπει εσύ να το κάνεις αυτό. Από μόνο του δεν γίνεται. Να εμπνέει τον παίχτη, ρε φίλε. Αυτό πάλι δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να εμπνέει τον παίχτη. Ποια είναι η δουλειά του παίχτη. Να παίζει μπάλα. Γιατί πληρώνεται ο παίχτης. Για να παίζει ποδόσφαιρο δεν πληρώνεται. Ωραία. Και δεν πληρώνεται και αδρά. Βλέπεις όμως τι λένε οι. Τι θα πει να εμπνέει τον παίχτη, δηλαδή. Συσυχαμένη Λίβερπουλ, βλέπεις όμως τι λένε για τον Κλοπ, φίλε παίχτες. Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει. Τι λένε και τι σημαίνει αυτό. Γιατί πήρε πρωτάθλημα. Πήρε Champions League. Πρωτάθλημα δεν θα πάρουν ποτέ. Αυτά είναι γνωστά. Πήρε 100 βαθμούς και δεν πήρε πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Δεν είναι ζήτημα τώρα αυτό το να εμπνέει τον παίκτη. Δηλαδή, μπορούμε να τους κάνουμε μία επίσκεψη, να τους εμπνεύσουμε. Θέλουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο τρόπος για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να πάμε και στο break. Ο τρόπος για να βελτιωθούμε όλοι μας όσον αφορά το ποδόσφαιρο και πρώτα το ελληνικό ποδόσφαιρο το ίδιο είναι να κοιτάμε έξω. Δεν μπορείς να κοιτάς έξω. Με αυτά που γίνονται. Βήμα. Σου μιλάω καθαρά για το ποδόσφαιρο, Στέλιο. Για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, δυστυχώς όμως τον ένα του δίνει φάουλ και τον άλλο δεν του δίνει φάουλ στην ίδια φάση.
Και σε αυτό που δεν δίνει φάουλ στην ίδια φάση παίρνει 3 βαθμούς. Κάνεσαι αυτό που πρέπει και αυτό το κομμάτι είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό το έχω κάνει 150 φορές, ρε φίλε. Είχα τις καλύτερες ομαδάρες και δεν έπαιρνα πέναλτι. Τέλος πάντων. Είχα 2,5 χρόνια να πάρω πέναλτι. Και ξαφνικά στην Ελλάδα έκανε η Ελλάδα στα 17 αγωνιστικές αέτη. Και ο Βόλος. Αφού τώρα έχει, τώρα έχει υπάρξει κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Τι έχει πάθει, έχει πάθει κάθαρση. Έχει πάθει κάθαρση. Έχει πάθει κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Στέλιο. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχει πάθει καθαρτικό, έχει πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το είδα την Κυριακή. Τέλος πάντων. Το είδα την Κυριακή. Που στο ένα το δίνει φάουλ, και ίδια φάση, και στον άλλο δεν το δίνει φάουλ. Που εγώ σου λέω ότι όντως είναι φάουλ. Πήρανε 3 βαθμούς παραπάνω από μένα. Θα είχε 4 και εγώ έναν. Σ' αφήνω για να πάω στο break. Έγινε. Φιλιά, αδελφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω. Λίπερ 107,4, όλα μπαω τάρι σον air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια για κανένα τεταρτάκι περίπου που θα πάμε ακόμα μαζί. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-45-26 επίσης. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε γραμμή. Πριν πάμε στη γραμμή, γιατί έχουμε και μηνύματα. Για τον Αργιανό έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή ξένος. Στην ΑΕΚ ο Τίγρης θα πορευτεί με Κωνσταντόγλου. Ησυχία εκεί. Ο Μπράνκο παρετήθηκε από ΠΑΟΚ. Ησυχία εκεί. Λέει ο 779. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εδώ δεν έχουμε ησυχία. Καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση μου. Γεια σου, γεια σου. Εδώ Θανάση. Δεν έχει ησυχία. Στην ησυχία βαριόμαστε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Στην ησυχία βαριόμαστε. Το πάμε καλά το γράμμα. Κάνα δύο μέρες το γκρεμίσαμε το στούντιο. Στον άλλο σταθμό, χθες τον γκρέμισες και εσύ το στούντιο σε αυτόν τον σταθμό, μια χαρά το πάμε το γράμμα. Και όλοι μας, μα όλοι μας, και ο εαυτός μου μέσα έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, είμαστε εμείς 100-200 που συμμετέχουμε σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και όλοι οι υπόλοιποι μας ακούν από το ραδιόφωνο και βγάζουν για μας μια γνώμη και μια άποψη. Και μας λένε διάφορα στο δρόμο ή στο γήπεδο ή στις παρέες όταν συναντιόμαστε. Άντε να πούμε κι εμείς μία που την έχουν όλοι. Πόσο νομίζεις ότι ο κόσμος της ομάδας μας είναι έτοιμος να δεχτεί ένα όνομα ελληνικό στον πάγκο? Πόσο νομίζω ότι είναι έτοιμος να δεχθεί? Εξαρτάται από το όνομα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελληνικό όνομα. Άσχετα αν υπάρχει μόνο ένα που μπορεί να κάνει σε κάποιον λίγο έτσι, να σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Πρόσεξε λίγο. Τα μόνα ονόματα τα οποία θα κάνανε γκέλ είναι του Δόνη και του Δέλα. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν έχει σημασία να κάνει γκέλ στον κόσμο ο προπονητής. Για μένα σημασία έχει να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει δουλειά. Και ας μην κάνει γκέλ. Θα κάνει γκέλ με τη δουλειά του. Άρα δεν έχω. Δεν είπα για τον Παντελίδη κάτι. Εγώ λέγα τον επόμενο. Η γραμμή σου έχει ένα θέμα, Θανάση, αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν ξέρω. Τώρα έχει. Τώρα όχι. Τώρα όχι. Προφανώς δεν μας συχνοτήτων. Και προηγούμενος ρε φίλε έχει τις ευθύνες του. Και σε κάποια πράγματα υστέρησε. Τι να κάνουμε. Δεν θα το παραδεχτούμε. Εντάξει. Υστέρησε. Ναι, εντάξει. Τα πω εγώ, όχι. Δεν αλλά δεν φταίει για όλο ο Παντελίδης. Γιατί βλέπω κάποιους που ρίχνουν όλο το φταίξιμο στον Παντελίδη. Δεν φταίει για όλο ο Παντελίδης. Μα καταρχήν υπάρχει κόσμος, ρε αγόρι μου, που μόλις ακούστηκε το όνομά του. Εντάξει, τον Παντελίδη τον είχαν κρίνει κάποια άδικα πριν πατήσει καν το πόδι στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ακριβώς, και τι μας το φέρετε αυτόν και τέτοια. Το okay. ίδιο πιστεύω θα γίνει και με οποιοδήποτε όνομα έτσι, ελληνικό. Πρώτα βλέπεις και λοιπόν, μετά κρίνεις. Πάμε λοιπόν στη διαδικασία του ξένου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θα υπάρξουν τα κλασικά ελληνικά από εσάς να μάθει την ομάδα ελληνική πραγματικότητα, δεν ξέρει και όλα τα συναφή. Ναι. Και έρχομαι κι εγώ γραφικός και λέω λοιπόν ότι ο προπονητής σε έναν αγώνο ποδοσφαίρου το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει για μένα ώστε να πετύχει η δουλειά του είναι τα αποδυτήρια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν όλοι
αυτοί που δεν παίζουν και πόσο είναι κοντά σε αυτούς που παίζουν, το πόσο θα ταιριάξουν τα γνώτα και οι χαρακτήρες. Δεν ξέρω πώς καταφέρνουμε χρόνια σε αυτό το σύλλογο να μην έχουμε καταφέρει να ταιριάξουμε γνώτα και χαρακτήρες, είτε είναι παικτών είτε είναι προπονητών. Γιατί αυτό για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Για κάποιους άλλους έχει, ξέρω εγώ, η τεχνική κατάρτιση, η ταχύτητα και όλα αυτά τα σχετικά. Ναι. Τέλος πάντων, κάποιος θα έρθει, όποιος και να είναι αυτός, δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Πίστεψε με, πραγματικά σου μιλάω. Δεν με ενδιαφέρει ο προπονητής, με ενδιαφέρουν οι παίκτες, γιατί ο προπονητής σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου για μένα συμμετέχει ένα 20% μέσα στο παιχνίδι. Θα τους πάρει από εδώ τους αριστερούς, θα τους βάλει δεξιά τους δεξιούς, θα τους βάλει αριστερούς, θα βάλει πιο βαρύ σεντεφόρ, θα βγάλει το βαρύ, θα βάλει ελαφρύ, θα κάνει, θα ράνει. Αν αυτοί που παίζουν, και ένα παράδειγμα είναι, ρε παιδί μου, της γραφικότητος, αν αυτοί που παίζουν δεν θέλουν, μπορεί και να θέλουν αλλά μην μπορούν ή να μην έχουν καλή ψυχολογία ή χιλιαδιό, το παράδειγμα της ΑΕΚ δηλαδή, στα μάτς με Τρανζοσπορ και με έξω και εδώ με Αστέρας Τρίπολης, επειδή είδα το παιχνίδι της εδώ με την Τρανζοσπορ και ένα ημίχρονο με την Κραϊόβα, δηλαδή είναι ο ουρανός με τη γη, παμ παμ, τον καθαρίσανε σαν φέτα και τώρα θα κρατήσουν τον Έλληνα. Μακάρι να τον κρατήσουν τον Έλληνα, γιατί ο ίδιος ανέφερε ότι αυτό που έγινε τον κράτησαν. Το κράτησαν. Αυτό είναι καλό για μένα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας προπονητής σε ελληνική ομάδα με πίεση να μπορέσει να το αντέξει. Γιατί αυτό που μεταδίδουν η ομάδα, το κλαμπ, όποιο και να είναι αυτό, ισχυρό ελληνικό κλαμπ με πολύ κόσμο, στους Έλληνες προπονητές, αυτό που μεταδίδεται είναι απίστευτο, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και αυτοί είναι και οι λόγοι που δεν αντέχουν οι Έλληνες. Τώρα να τελειώνει η μπουγάδα, να κλείσει η μπουγάδα και να κοιτάξουν τι θα κάνουν εκεί πέρα, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον πρόεδρο να είναι ψύχραιμος σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και να μην ακούει πάρα πολλούς, αλλά με τους λίγους εκεί δικούς του ανθρώπους να βρει την άκρη. Είναι νομίζω αυτό σημαντικό, γιατί άμα ακούς, ξέρεις, δεξιά-αριστερά πολλές απόψεις, μπερδεύεσαι. Ας κάνει αυτό που νομίζει αυτός ότι είναι καλύτερο, γιατί στο φινάλε δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι χαζούλης να χάσει τα χρήματά του. Άλλωστε, με αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο με την Κίνα, το οποίο ξεκίνησε και το οποίο δείχνει να είναι και οδηγός για την ομάδα μας, θα είναι πολύ σημαντικό να πάει καλά αυτός και να πάει καλά και η ομάδα μας. Και οι προπονητές θα έρθουν, θα φύγουν και θα ξανάρθουν και θα ξαναφύγουν. Είναι το πιο αναλώσιμο είδος στον πλανήτη ο προπονητής τελικά. Συμφωνείς ή διαφωνείς για το αναλώσιμο? Στην Ελλάδα ειδικά, ναι. Ναι. Πάντως είναι απογοήτευση. Εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά περίμενα ότι αυτός θα είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, ο κύριος Σάβας, και ότι θα μπορούσε να κρατήσει, ας πούμε, 2-3 χρόνια. Γιατί, ρε παιδί μου, στα δικά μου τα ματάκια, η ομάδα, εκτός ότι δημιουργούσε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, είδα και πράγματα να παίζει επιθετικό παιχνίδι εκτός έδρας, να δημιουργεί μέσα σε ισχυρούς αντιπάλους κάτι που δεν το έβλεπα στα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω πως έπαιξε μέσα στο Καραϊσκάκι, ανεξαρτήτου σκορ, μέσα στην Τούμπα, ανεξαρτήτου σκορ, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό ή σε κάποια άλλα παιχνίδια εκτός έδρας, με στον Όφη παραδείγματος χάρη, δηλαδή που έπαιξε σαν να έπαιζε στην έδρα του. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ελπίζω. Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Στο δημιουργικό κομμάτι λοιπόν ήταν καλός. Τώρα, αν του ξέφυγαν τα αποδυτήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Και ο Θεός βοηθός. Άντε, να δούμε. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι 72 χρονών, είμαι φίλαθλος ο Άριος. Ναι. Και αυτή την εκπομπή που κάνετε εσύ, Παπαδόπουλος, εσύ ο ίδιος. Ο Παπαδόπουλος. Ναι.
και ο κύριος Σαλτσίδης που κάνετε μαζί. Σαλτσίδης, τσα. Τσα. Βάζω πολλές σάλτσες ενίοτε. Σαλτσίδης, όπως θες πάρτο. Ξέρετε τι εκπομπή είναι. Τι εκπομπή είναι. Είναι να ενημερώσετε τους φιλάθλους. Α, πείτε μας και τι εκπομπή να κάνουμε, ναι. Πείτε μας. Όχι, δεν θα σας πω τι εκπομπή. Αλλά είναι γελίο να ακούμε 20 λεπτά το φιλόσοφο αυτό που κλείσατε τώρα να μας λέει πώς εκεί. Μην χαρακτηρίζετε. Είστε και μεγάλος άνθρωπος. Σεβαστείτε και τους άλλους. Μην το χαρακτηρίζετε. Αυτή είναι η άποψή του. Γιατί δεν μου λέτε. Η μία ώρα της εκπομπής. Δεν έχει ακροατές και βάζετε κάποιον να κάνει φιλοσοφία. Βάζετε. Τον είπαμε να πάρει τηλέφωνο. Τι ακριβώς. Τον πήραμε εμείς να πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Γιατί τον ακούς κάθε βράδυ σχεδόν. Εσάς σας πήραμε εμείς. Όχι, εμένα με ακούτε μια φορά. Άρα, γιατί λέτε ότι τον βάζουμε τον άλλον. Δεν είπα. Είπα βάζετε. Τον βάζετε. Να. Βάζετε, είπατε, τι είπατε. Όχι, είπα. Μπαίνει αυτός, βάζετε. Βάζετε. Ναι. Αυτή είναι η άποψή του. Τι να κάνουμε τώρα. Να τον κλείσουμε. 15 λεπτά θα λέει αυτό το πράγμα. Ποιο. Έτσι ο Παντελίδης, έτσι εκεί. Μα αυτή είναι η άποψή του. Γιατί εκνευρίζεστε. Βάζετε φιλάθλους νήσιους, βάζετε παιδάκια. Αυτός τι ήτανε, δεν ήταν γνήσιος Αριανός. Τι εκπροσωπεί αυτή η εκπομπή, τον Άρη εκπροσωπεί. Όχι. Δεν εκπροσωπεί τον Άρη. Γιατί, για όνομα του Θεού. Επειδή βγήκε ο φιλόσοφος δεν εκπροσωπεί τον Άρη εκπομπή. Όχι. Α. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα της οργής σας. Εμείς θέλουμε να βγείτε, ναι, όπως βγαίνετε, να κάνετε την κριτική σας σαν δημοσιογράφοι, ναι, και να πείτε αυτούς που προσεστάσεις, εκείνους που προσεστάσεις, μία του Άριος, έναν ρεπόρτερ, τι έγινε στην προπόνηση, πώς πάει η προπόνηση, τι κάνει η προπόνηση. Την πρώτη ώρα αυτά λέμε. Από τι ώρα μας ακούτε. Την πρώτη ώρα τα λέμε αυτά πάντα. Από την ώρα που βγήκατε και οι δύο στο... Ωραία, άρα ξέρετε ότι την πρώτη ώρα μιλάμε εμείς και τη δεύτερη ώρα δίνουμε το λόγο σε εσάς. Δεν μπορούμε, ναι, όμως. Θέλω να καταλάβετε το εξής, μόνο την αγάπη. Άτομα, ακούστε με λίγο. Τι άτομα ήταν αυτά. Ακούστε λίγο. Κάντε την εκπομπή σας. Να είστε καλά, αλλά θέλω να καταλάβετε. Ακούστε με λίγο. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Τον ακροατή του δίνουμε το δικαίωμα του καθενός, όπως βγαίνετε και εσείς και κάνατε αυτό το παράπονο, να βγαίνει και να λέει την άποψή του. Δεν μπορούμε εμείς να κατευθύνουμε απόψεις. Συγγνώμη κύριε. Χρύσανθος. Χρύσανθος. Κύριε Χρύσανθε. Ναι. Πέστε μου κάτι. Τι θα με πει αυτός ο άνθρωπος που κάνει τον προπονητή, που κάνει τον μάνατζερ, που κάνει εκείνο 20 λεπτά και 25. Να πει ότι ξέρεις. 20 λεπτά, 20 λεπτά δεν μίλησε. Μίλησε 7 λεπτά χρονομετρημένα. Παρ' όλα αυτά θα σας πει την άποψή του. 8 λεπτά μιλάω εγώ μόνο. 7 λεπτά ήταν αυτός. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και αυτό είναι μια μορφή κριτικής της εκπομπής, Νίκο Παπαδόπουλο, να ξέρεις. Βεβαίως. Και εμείς άλλωστε την εκπομπή για εσάς την κάνουμε. Δεν την κάνουμε για να ακούει ο Νίκος εμένα και εγώ τον Νίκο. 100%. Εμείς λέμε τις απόψεις μας. Όπως βλέπετε, διαφωνούμε σε αρκετές περιπτώσεις γιατί αυτό είναι η υγεία. Άσχετα αν εκμεταλλεύομαι τη θέση μου μερικές φορές. Τι να κάνουμε, είναι σκληρή ζωή, Νίκο. Κάποια στιγμή θα γίνει διευθυντής εσύ. Θα εκμεταλλεύεσαι τη θέση σου. Δεν νομίζω. Δεν την εκμεταλλεύεσαι. Όχι. Χαζός θα σαν δεν την εκμεταλλεύεσαι. Ποια είναι αυτή που παίρνει τηλέφωνο τώρα. Δεν σου έχω πει τις κοπέλες αυτές. Αυτές ειδικό. Τις κοντές αυτές εδώ πέρα. Τις κοπέλες να μην σε ενοχλούν την ώρα της εκπομπής. Ε, το έχουμε πει. Πάτα τον. Χτύπα την. Πρέπει να το βγάλω στον αέρα. Όχι, χτύπα την. Κλείς την. Πρέπει να το βγάλω στον αέρα. Ποια. Αυτόν που έπαιρνε. Εσείς δεν θα ενοχλείτε τον κύριο Παπαδόπουλο 5 με 7. Έχει εκπομπή ο άνθρωπος. Λυσάρες. Αμάν πια, επειδή είναι ωραίο παιδί. Και όταν έχει φιλικό τις Παρασκευές. Ειδικά όταν έχει φιλικό τις Παρασκευές. Επειδή θέλετε να πάτε βόλτες εσείς. Αφήστε το παιδί. Ρε τι γίνεται. Αυτός ο Γιώργος είχε βγει και την τελευταία εβδομάδα που έλειπες νομίζω. Και είχαμε πιάσει κουβέντα για τερματοφύλακες και... Α, ναι, θυμάμαι. Και το άκουσα. Ναι, ο προηγούμενος που είπε ότι... συγγνώμη που πήρα άδεια στον προηγούμενο, δεν θα το ξανακάνω να πάρω άδεια. Να ξέρει. Και είπε ότι το δεν... αυτός πήγε και ξεφώνησε εσένα. Ξεφώνησε εμένα, δεν είσαι δημοσιογράφος. Αφού είσαι άσχετος, δεν ήξερε τους τερματοφύλακες. Καλά σου είπε. Τους ήξερες εκείνους εσύ. Τον Αχπαριάν, πώς δεν τον ήξερα. Γελάει. Ήξερα περισσότερους από σένα. Τον είχα κάνει στιγμή, πες μια συνέντευξη. Ήξερα περισσότερους από σένα. Εντάξει, οκ. Αλλά θα πρέπει, κοίταξε. Οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας. Πάντα σεβασμός. Πέρα από αυτό, πέρα τους δικαιολογούμε στο εξής.
έχουν δομημένο το ποδόσφαιρο κάπως αλλιώς. Και τη ζωή τους την έχουν δομημένη κάπως αλλιώς. Ναι. Όλη αυτή η υπερπληροφόρηση. Και επίσης η συμμετοχή του κόσμου σε τέτοιο βαθμό τους είναι λίγο ξένη. Ναι. Είναι φυσιολογικό να μιλούν και να τοποθετούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν επηρεάζει πάντως, αγαπητέ μου φίλε 72χρονε, τον τωρινό τερματοφύλακα και την κριτική στον τωρινό τερματοφύλακα, αν ξέραμε ή δεν ξέραμε τον τερματοφύλακα του 1950 ή του 60 ή του 70. Νομίζω. Γιατί οι τερματοφύλακες του τότε και οι ποδοσφαιριστές του τότε δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ποδόσφαιρο του σήμερα. Άλλωστε, στον Άρη έχουμε ένα τεράστιο προνόμιο να αποδομούμε τα πάντα. Αποδομήσαμε έναν εκ των κορυφαίων goalkeeper, το Χριστίδη. Τον βγάλαμε στημένο. Έγινε και δίκη για τον τεράστιο Χριστίδη. Γενικά, ο Άρης έχει μια τεράστια παράδοση στους goalkeeper. Δεν ήταν μόνο αυτοί που αναφέρατε, οι πολύ παλιοί. Υπάρχει ο εκπληκτικός Γκουιντάρ. Τσαντόρ Γκουιντάρ, βέβαια. Υπάρχει ο μεγάλος Αλέκος Κατσιαούνης. Βεβαίως. Υπάρχει Χρήστος Καρκαμάνης, άσχετα αν στην πορεία έγινε ό,τι έγινε. Υπάρχει ο κορυφαίος των κορυφαίων, Φάνης Κατεριανάκης. Βεβαίως. Υπάρχουν τερματοφύλακες που πέρασαν από την Εθνική Ελλάδος, Χαλκιάς, Σιφάκης, άσχετα αν δεν τους έχουμε και τόσο αγάπη για άλλους λόγους. Τι θες, 7 παρά 1 είναι, φίλε. Ξανά ο κύριος, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Για πείτε, έχετε, δευτερολογείτε τώρα. Προνομιούχος είστε. Όχι, τι γιατί λέτε ένα ψεύδος. 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 Όχι, εγώ πήρα τηλέφωνο και έκρινα τερματοφύλακες. Όχι. Άρα δεν είστε εσείς. Όχι, άρα δεν μοιάζει, εγώ, δεν μοιάζει, δεν πρώτη, είναι, πρώτη φορά πήρατε. Πρώτη φορά έχετε πάρει τηλέφωνο, ever. Ναι. Δεν μιλούσατε με τερματοφύλακες και εγώ αυτή την έζη έχω. Ναι. Τερματοφύλακες, εγώ να κρίνω. Όχι, όχι, που λέγατε για τους παλιούς τερματοφύλακες. Αυτό εννοεί. Εγώ την άκουσα την εκπομπή, ναι. Αλλά είχε βγει κάποιος άλλος. Άλλος είναι. Μοιάζει πολύ φωνή. Εντάξει, δεν είναι συγγνώμη σε εσάς. Δεν είναι ψεύδος, είναι μια παρενία. Εντάξει, δεν σας πρόσβαλε κιόλας αυτό. Εντάξει. Αφορά το ψεύδος σε μένα. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε τι λέτε. Καταλάβαμε τι λέτε. Εντάξει. Γι' αυτό σας. Άρα, Νίκο, δεν ήταν αυτός ο κύριος, ήταν άλλος. Μοιάζουν οι φωνές τους. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Πείτε μου το μικρό σας. Κύριε Βασίλη, να είστε καλά και να ακούτε την εκπομπή. Θα σας την αφιερώνουμε ενίοτε. Ακούτε να δείτε. Εγώ την ακούω κάθε μέρα, την περιμένω. Να είστε καλά. Αλλά θέλω πληροφορίες. Και ένα, είπατε ένα άλλο που δεν ισχύει. Ναι. Λέτε ότι στην εποχή τη δικιά μου. Ναι. Δεν ξέρετε όμως εγώ τι ιστορία έχω με το ποδόσφαιρο. Και δεν είπα για την εποχή, δεν είπα για εσάς προσωπικά. Ναι. Αν ζούσε ο πατέρας μου, αν ζούσε ο πατέρας μου που συγχωρέθηκε πέρσι, θα ήταν συνομήλικός σας. Γι' αυτό το λέω. Μισό λεπτό. Εγώ έζησα και την παλιά εποχή και πριν από 20 χρόνια. Και τώρα, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη, έκανα σε πολλά πόστα ποδοσφαιρικά. Πολύ ωραία. Αγαπητέ μου κύριε Βασίλη, ο πατέρας μου συγχωρέθηκε πέρσι και ήταν 72 χρονών. Άρα τα βιώματά του είναι παρόμοια με τα βιώματά σας. Μέσα στον Άρη και εκείνος. Οπότε να είστε καλά και, και θα είναι χαρά μας να μας ακούτε. Και σας περιμένουμε και αύριο, αν θέλετε. Βεβαίωτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχάριστο. Αν με πείτε καμιά μεταγραφή, ευχάριστη, ναι. Όταν Αμπούμπα! Αμπούμπα πήραμε. Πήραμε τον Αμπούμπα. Τον ακούω από χθες. Να είστε καλά, γιατί φτάσαμε 7. Κύριε Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αμπούμπα. Ωραίος ο κύριος Βασίλης. Εγώ λέω ως επίλογο και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βασίλης και οποιοδήποτε άλλος, η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλες τις απόψεις. Αρκεί να τεκμηριώνονται, να αναλύονται και ακόμα και αν δεν αναλύονται και χρησιμοποιείται δίκη χαβαλέ ή κουλαντρίσματος ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το οποίο θέλω στις εκπομπές τουλάχιστον που συμμετέχω, φαντάζομαι το ίδιο θέλει και ο Νίκος, είναι να μην προσβάλλουν και να μην υβρίζουν. Από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν είτε ανεκτά είτε να είναι ακόμα και αρέστα, Νίκο Παπαδόπουλε. Χρήστα Τσαλτίδη. Εδώ πήγαινε το ρήμα. Αύριο πάλι. Γεια σας.